make that sequel, motherfucker? Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβέ, ποιο είσαι. Εγώ είμαι ο Θεοδόρη Δημητρόπουλο. Ε, να το πω τραγουδιστά, αλλά μετά τον κατέληψα ενώ, ξε... το στόμα μου. Λέω ότι δεν έχω την ενέργεια να το κάνω. Πάντω να ξέρετε, ο Θεοδόρη δεν έχει κακή φωνή. Εντάξει, έχει υπάρξει και συγχωροδία. Έτσι, Έτσι ακριβώ, να τα θυμίζω αυτά. Λοιπόν, να σα θυμίσω να κάνετε. Στου μπάσου ήμουν, στο πίσω, ήμουν στην πίσω γραμμή αυτή που κάνανε, ξέρει, τραγουδάγανε μπροστά και εγώ ήμουν πίσω που έκανα το πομ 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 πομ. <laughs> Α, δεν μπορώ. <laughs> λοιπόν, να ε, θυμίσω να κάνετε subscribe. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας γράψετε ερωτήσεις και τα λοιπά πλέον μπορείτε στο Spotify απευθείας. Ε, μπορείτε να σχολιάζετε. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook group όποιες δύσκολες ώρες. Οπότε, έχοντα πει αυτά, αυτή την εβδομάδα, εκτός από τον Ναπολέοντα που τώρα συζητούσαμε έτσι εκτός αέρα, ε, βγαίνει και το Wish. Ναι, δύο, δύο τα καρτούν δηλαδή αυτή τη βδομάδα. Δύο που τα καρτούν <laughs> αυτή τη βδομάδα. Εγώ το με μεγάλη έννοια το λέω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Ε, το Wish είναι καινούργια, το καινούργιο animation της Disney, το οποίο έχει και έναν σκοπό, προφανώς τώρα θα μου πείτε όλες την ταινίες σκοπό έχουνε, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτιαχτεί με τη λογική του εορτασμού των 100 ετών του στούντιο. Φέτο mm. Φέτος κλείνει τα 100 η Disney, ε, και τα κλείνει, τα δηλαδή, και η Warner Brothers. Ε, mm. Όσοι είδατε τα Όσκαρ, δεν ενημερωθήκατε γι' αυτό, γιατί. <laughs> 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 ναι, δεν ενημερωθήκατε γι' αυτό, γιατί. <laughs> Όπω διαπίστωσα εκείνη την ώρα στον αέρα με τον Κουσταγιανόπουλο, όταν εμεί βλέπαμε και ανακοινώναμε και λέγαμε Α, αυτή είναι η Margot Robby που είχε ανέβει στη σκηνή για να μιλήσει για τα 100 χρόνια <laughs> Warner Brothers. <laughs> ναι. Εσεί βλέπατε διαφημίσεις, γιατί στο σλότ αυτό η Ελλάδα είχε διαφημίσει. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, τρέλα. <laughs> ε, <laughs> ναι. Λοιπόν, ναι. Ενδιαφέρον πάντω τώρα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι χρόνια και τα δύο. Κάπω ναι. μου αρέσει που μοίρασαν τα εξάμεινα. Κάπω δηλαδή, μπε τώρα να σπάω στον άλλον. Ναι. Το... Και δεν νομίζω ότι είναι και τυχαίο. Ε, όχι σίγουρα. Ναι. Δεν δηλαδή, Θυμάμαι και στι ε, στις Κάνε, ένα πολυσύχναστο δρόμο που είναι κοντά στο, στο παλέ, ήταν όλο με κάτι μεγάλα cardboards με, που, ήτανε mm. προ, που ήταν για τα 100 χρόνια Warner και που ήταν απόλυτη στην ιστορία, ξέρω εγώ. Έφταναν από το 27, ξέρω εγώ, μέχρι το τι είχαν πρόπερση, δεν θυμάμαι. Με το Mad Max. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πολύ προχώρα και ήταν μεγάλε φωτογραφίε, με λίγο κειμενάκι. Ωραίο. Ήταν αυτό, δηλαδή κάθε πέντε βήματα είχε και ένα. Χαλαρό, έτσι. Περπάταγε και το κοίταγε. Nice. Ήταν πολύ ωραίο. Ε, οπότε, ναι, έχουμε εδώ ένα. Κάπω αυτό κάνει και το Wish, Έχω να πω. Δηλαδή, αυτό ε, <laughs> <laughs> κάπω. Ναι. Είναι ναι. λίγο αυτή η φάση. Και, και... <laughs> αυτό είναι το μεγαλύτερο του ίσω πρόβλημα, γιατί νομίζω εκεί είναι η ρίζα Εκεί είναι η ρίζα του προβλήματο. Αλλά α πούμε δύο λόγια για το. Ε, αυτό το επεισόδιο κατ' θα αφορά την Disney ε, την ύστερη, α πούμε, εποχή τη. Αυτή που διανύουμε τα τελευταία 10-13 χρόνια. Ναι, κάπου θα εκεί. Λέγαμε. Ναι, τώρα δεν έχω τη χρονιά του μπροστά, αλλά πότε ήταν το Tangled. Το Tangled το... ήταν το ε, 11, το... θέλω να πω. Α, το 10, το 10. συγγνώμη. Okay. Το 10, οπότε έπεσα μέσα, 13 χρονάκια. Mm. Ε, τότε ήταν μάλιστα η πεντηκοστή του ταινία animation. Πεντηκοστή ταινία animation. Ε, αλλά η αφορμή είναι το Και wish, δεν οπότε... ήταν τυχαίο ότι τότε... Ναι, sorry, mm. πες, πες, Όχι, δεν ήταν τυχαίο ότι επειδή ήταν η πεντηκοστή, mm. κάπως mm. πιστεύω, γιατί τα προηγούμενα μέσα χρόνια είχε... Το είχαμε συζητήσει αυτά πάρα πολύ και στο επεισόδιο που έχουμε κάνει το παλιότερο για την αναγέννηση της Disney. Mm. Ότι κάπως είχε βγει κάπως εκτός μόδας αυτό το, το είδος ε, κινουμένου σχεδίου ναι. της Disney. Ναι, αυτό ναι, Αυτό ναι. το Αλήθεια. Broadway musical με τι πριγκίψει και Κάπω Κάπως είχε πέσει λίγο out of favor. Και με το Tangled ειδικά επέστρεψε. Δηλαδή κάπως επιλέξαν να τιμήσουν την, ξέρεις, την επέδειο αυτή, την πεντηκοστή μα ταινία. Mm. Βγάζοντα μια ταινία πολύ πίσω σε αυτή αυτή την παράδοση. Ναι, κλασική, ε, θα σα δώσουμε τώρα μια ταινία με τη φόρμουλα που. <Σ> ναι, το οποίο όμω <σ> έκανε <σ> αρκετά καλή δουλειά στο να την. <ς> όχι να την υποσκάπτει ακριβώ, αλλά έκανε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω Οπότε αυτό Οπότε είναι σίγουρα turning point αυτό. Ναι, θα, είναι αυτό η αφετηρία μας, αλλά προς το παρόν επειδή έχουμε το, και την καινούργια ταινία, απλά να πούμε ότι έχει, είναι, μια, είναι και αυτό ένα princess movie, Yeah. Ε, στη λογική που ήταν, ας πούμε, το, το Ράγια πρόσφατα ή το Μωάνα, δηλαδή δεν είναι πραγματικά απαραίτητα πριγκίπισες του κάτι. <laughs> η Μωάνα βέβαια ειναι actual κόρη του... Like yes, ε, ναι. Ήταν υποκαχώντας ε, του, <laughs> ναι, ναι, ναι. του αρχηγού του χωριού η κόρη, ας πούμε. Ε, και η Ράγια είχε κάπως θέση μέσα στην φίλη της. Ε, αλλά ξέρεις, δεν είναι σταχτοπούτες. Anyways, <laughs> που είναι ε, 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 ένας χαρακτήρας... Α, Multicultural, μας αρέσει αυτό επίσης, είναι έθνικ πρωταγωνιστής mm -hmm. αυτές. Ε, συνεχίζεται, δηλαδή, αυτό που είχε ξεκινήσει ήδη βέβαια από το από την και το βάτραχο, mm -hmm. αλλά νομίζω τώρα το κάνουν και πιο, νομίζω επειδή ξέρουν ότι χρειάζεται να το κάνουν. Mm -hmm. ε, να εξασφαλίσουν δηλαδή την ποικιλομορφία στα κάστους, στις εικόνες που βλέπουμε στο σινέμα. Ε, επειδή συμβουλε... προσλαμβάνουν πάντα ανθρώπους που, που μπορούν να το στήσουν καλά, mm. το actual στήσιμο των χαρακτήρων δεν είναι κακό. Δηλαδή τι εννοώ, ότι ναι, μπορεί να είναι, είναι μια corporate απόφαση, ότι ah, εμείς τώρα θέλουμε μια μαύρη πρωταγωνίστρια, mm. τώρα mm. θέλουμε μια yeah, μίξη πρωταγωνίστρια. No. Ναι, αλλά ε, γίνεται με φροντίδα. Οπότε αυτό το μέρο, όσο μπορώ να το καταλάβω και από ό,τι έχει διαπιστωθεί όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τι δοκιμέ, είναι αρκετά οκ. Ό,τι σε ενδιαφέρον ότι στο Wii, α πούμε, σε αντίθεση με, την, με περίπτωση και τον Βάτραχο ή mm. άλλε αντίστοιχε. Δηλαδή είναι πολύ πιο. Είναι κάπω πολύ πιο αόριστη και πολύ πιο κλασική αυτού του τύπου η ιστορία. Δηλαδή, θα μπορούσε. αλλε αντιστοιχε δηλαδη ειναι πολυ πιο ειναι καπω πολυ πιο αοριστη και πολυ πιο κλασικη αυτό το τυπου ιστορια δηλαδη θα μπορουσε mm δηλαδη αν ήταν λευκή, δεν θα άλλαζε κάτι στην ουσία. Πώ να το πω. Όχι, δεν ας είναι, ας πούμε, είναι πολύ Δεν έχει cultural... cultural element ναι, ο, ναι, ναι. ο ίδιο χαρακτήρα. Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον σαν εξέλιξη. Mm. Δεν το λέω σαν ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Ξέρετε, είναι mm. απλά μια παρατήρηση. Μπορεί και να είναι οκ. Okay, εγώ μπορεί να το σκεφτόμουν θετικά αυτό. ναι, όχι. Ότι είναι τέλειο να έχουμε την εκπροσώπηση κοινοτήτων από τη μία με τα cultural elements, αλλά μπορεί να είναι και ένα άνθρωπο. Αυτό είναι τύπο. Αυτό που εγώ δεν το Είναι τύπο δεν συμβαίνει κάτι. Δηλαδή από μόνο του δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και βγάζει και νόημα εντό του story, γιατί στο Βασίλειο που διαμένει, το όρόσε, mm -hmm. ας πούμε, είναι φτιαγμένο από πάρα πάρα πολλές κουλτούρες και φυλές και τα λοιπά. Mm. Δηλαδή το κόνσεπτ είναι ότι εκείνο το μέρος έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που έχουν έρθει από ναι. κάθε μέρος του πλανήτη, με, από όλα τα backgrounds, από όλα τα βαλάντια, όλα όλα ας πούμε, όλα τα χρώματα κλπ. Ε, οπότε όντω βγάζει νόημα η συγκεκριμένη να μην είναι ότι, ξέρεις, τώρα εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τους, την τάδε κοινότητα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, μ... Και αυτό που ανακαλύπτει η ηρωίδα μα στο Wish είναι ότι ο μάγο Παύλα Βασιλιά ναι. του Ρόζα, ε, ο οποίο εξασφαλίζει κάθε χρόνο ε, να γίνουν πραγματικότητα κάποιε ευχέ των κατοίκων μεμονωμένα. Δηλαδή, οι κάτοικοι όταν φτάνουν στο Ρόζα κάνουν μια ευχή, η οποία παίρνει μια μορφή, ας πούμε, μιας, τη μορφή μια σφαίρα. Δεν τη θυμούνται πια, δεν θυμούνται ότι έκαναν την ευχή, αλλά δεν θυμούνται, δεν θυμούνται, δεν θυμούνται τι ευχήθηκαν. Με ουσιαστικά δεν θυμούνται την επιθυμία που είχαν, ρε παιδί μου. Ακριβώ. Ο βασιλιά τι συλλέγει αυτέ και μια φορά το. το Αν ξέρω εγώ, μια φορά το χρόνο γίνεται αυτό, αλλά mm. μπορεί να γίνει και συχνότερα μαλάχη, όπω μα θυμίζει <laughs> η ταινία. Ε, θα κάνει πραγματικότητα κάποιε από αυτέ τι ευχέ. Τι υπόλοιπε δεν τι δίνει πίσω. Και αυτό που διαπιστώνει η Ρωίδα λοιπόν είναι ότι αυτό έχει ένα. Όφελος από πίσω γιατί όσο ο κόσμος ας πούμε δεν θυμάται τι επιθυμούσε δεν έχει ας πούμε αυτές ναι. τις φιλοδοξίες αυτά τα όνειρα μέσα του είναι πιο εύκολα ελεγχόμενος mm -hmm. από το βασιλιά mm. ε, και θέλει να το ανατρέψει αυτό και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που το, που το πετυχαίνει. Ε, με τη βοήθεια ενό αστεριού. <laughs> <laughs> ε, το πρόβλημα τώρα, ποιο είναι. Για το, το, το μεταξύ με το Wisden δεν είναι καν ότι πέρασε άσχημα. Είναι μια ταινία Disney. Okay. Δηξεις, Απλά... Δεν πέρασε, άσχημα, αλλά δεν θα λέω ότι πέρασε καλά. Δηλαδή, <Τι> ναι. καλά. Δεν πέρασε καλά, γιατί δεν βαριόμουν. Η επιστήση μα φάσκε πόσο δύσκολο να ρίξει ένα αστείο. Αυτό που ε, λέγαμε ναι. μετά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μια ναι. ναι, μισή ώρα προσπαθούσαμε να κάνουμε τη λίβερα αστεία, και είμαστε φάσκε, εντάξει, αλλά δεν ήταν αστείο. Κανένα. Δηλαδή, κάπω δεν υπήρχε κανένα αστείο στην ταινία. Και δεν είναι η Disney. Μάλλον το ανάποδο θα πω. Είναι συνώνυμη με το χιούμορ. Δηλαδή, παραδοσιακά τα animation τη είναι αστεία και βασικά είναι. Χαρτωμένα Χαριτω... αστεία. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. όταν γίνεται ας πούμε, ένα γκάγκ συνεχόμενο ή όταν είναι πιο πολύ σωματική η πλάκα ή οτιδήποτε. Ναι, πάντα ναι, 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 ναι. Έχει βγάζει εχει μια χαρτομενία, μια γοητεία, μια πλάκα. Ναι. Τώρα, ενώ είχε ακριβώ αυτά τα βήματα, δηλαδή είχε την ατάκα είχε τον χαρακτήρα που σκοντάφτει στο χειρότερο χρονικό σημείο οτιδήποτε, δεν ήταν ποτέ το timing καλό, το κομικο νιωθω Νιώθω ήταν πάρα πολύ μηχανικά όλα αυτά. Ήταν απλά κουμπημένα δίπλα-δίπλα, απλά και μόνο επειδή πρέπει να φτιάξουμε μια ταινία που θα έχει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή λοιπόν, ήταν λε και ήταν η φόρμουλα χωρί τίποτα άλλο από πάνω. Είναι Ήταν μια φάση λοιπόν, θα κάνουμε μια ταινία που να κάνει α πούμε celebrate αυτό που είναι το Disney Animation. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και είναι και... Okay, αλλά ξέχασα την ταινία πάνω σε αυτό. Φτάνουμε δηλαδή. λοιπόν στη ρίζα του προβλήματο που ε, αναφέραμε πριν το γεγονό δηλαδή που για, για, ότι για μένα η ρίζα του είναι ότι είναι μια ταινία φτιαγμένη για να γιορτάσει τα 100 χρόνια. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι. Αυτό είναι, το, αυτό είναι και μέρο του, του promotion τη. Mm. Ε, πολύ έντονα. Ότι αυτή είναι, η ταινία που εκπροσω... αυτή είναι η ταινία που θέλαμε να φτιάξουμε και τα 100 χρόνια που κάπω εσωκλεί. Το Θυ... essence τη Disney Θυμά εδώ και είχε... έναν αιώνα. Ναι, θυμάμαι όταν είχε πρώτα, ανακοινωθεί. Αν δεν θυμάμαι, αν δεν να είχε πρώτα ανακοινωθεί σαν το long line ήταν κάτι του στυλ. στην το origin story του αστεριού. Του ναι. Wish Upon a Star. Ναι, δηλαδή του... ναι, ναι. ναι, ναι. Και ήμουν σε φάση, okay, άλλο, δηλαδή, Πού θα φτάσει αλλού αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό το. Και είδε που έφτασε. <laughs> 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 ε, νιώθω λοιπόν ότι αυτή η ταινία φτιάχτηκε ε, με τόσο επιτυδευμένο. <laughs> ε, <laughs> όχι επιτίδευμα... Είναι τόσο φορσέ η γέννηση της ιδέας αυτής που <laughs> δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει αυτό το πράγμα εύκολα. <laughs> <laughs> γιατί ε, Ξαφνικά, α πούμε, υπάρχει ένα ελάφι. Το οποίο ξαφνικά έτσι casual το φωνάζουμε Bambi. Ναι. Κάποια στιγμή εμφανίζεται το Peter πα... Pan. Είναι τίγκα στι αναφορέ. Τίγκα όμω στι αναφορέ. Είναι τίγκα, αναφορές, ναι. ε... τίγκα, είναι τίγκα και... αλλά δεν είναι οργανικέ. Δηλαδή δεν είναι εντελώ φορσέ ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Και για μένα, αν θε να γιορτάσει τα 100 χρόνια τη Disney, κάνε απλά μια καλή ταινία. Δεν χρειάζεται η ταινία που θα φτιάξει να αφορά τα 100 χρόνια που προηγήθηκαν, ναι. ω ό,τι αφορά το animation τέλο ναι, πάντων. Ναι, ναι. Γιατί κάπω έτσι καταλήγει με ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό ένιωσε ότι φτιάχτηκε ή, σε, πήγαινε... σε, μια, σε, μια, εταιρική αίθουσα. Ναι. Και όχι πήγε ο Θοδωρή και είπε: παι, Παιδιά, έχω μια πάρα έχω πολύ μια ιδέα. καλή ιδέα. Όχι, είναι ξεκάθαρα φτιαγμένο ανάποδα από ότι θα έπρεπε να φτιαχτεί μια ταινία. Ε, αυτό είναι πάντα σχεδόν πρόβλημα. Ε, και είτε κάνει κα, κα, αυτό που λε ή το οποίο. Actually, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν αυτή η προσέγγιση. Γιατί actually δούλεψε αυτό μια φορά προηγουμένω, όπω είπαμε και πριν. Ναι. Κάνε focus σε ένα πράγμα. Διάλεξε κάτι. Όπω ναι, στο 50, ναι. στην πεντηκοστή, τι κάνανε, είπανε. Θα κάνω μια ταινία που θα κάνει celebrate αυτό. Ναι, αλλά εικάζω ότι. Αυτό, και αυτό δούλεψε. Δηλαδή, ξέρετε, κάνα μια ταινία πάνω σε αυτό. Κάνω μια ταινία δεν με ενδιαφέρει. Κάνε να κάνω μια ταινία για τον Μπάμπι. Όχι απαραίτητα για τον Μπάμπι, αλλά ναι, αυτό, κατάλαβα. Δηλαδή. Ναι, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Τα ζωάκια. Δηλαδή, ναι. Τι, ε... τι, τι είναι. Η δηλαδή, Ραπουνζέλ, ναι. α πούμε, κόλλαγε πάρα πολύ καλά στο, στο Princess concert. Ακριβώ, ναι, ναι. ναι. <laughs> <laughs> αλλά εικάζω ότι. Καταρχά. Τη δουλεύανε αυτή την ταινία πάρα, πάρα πολλά χρόνια, mm -hmm. χωρίς απαραίτητα να είναι σίγουρο ότι θα, θα κυκλοφορήσει πριν από την άλλη ταινία και θα ήταν η γιατί θυμίζω ότι είχε βγει πάρα πολύ κοντά με το Winnie the Pooh. Ναι, και... πολύ σωστά. Και, ήτανε... δεν ήταν σίγουρο ότι πιο από τα δύο δηλαδή σωστά. θα βγει. Ναι, ήταν μια από πολλά προβλήματα στο development, εξού είχε κοστίσει ένα εξωφρενικό ποσό 150 εξω... εκατομμύρια εκα... δολάρια. Εκα... Κουστησί... Νομίζω ήταν 170 εκατομμύρια Μπράβο. δολάρια η παραγωγή και πάνω από 100 η πρόθεση. Κάτι τέτοιο. Ήταν, ναι, ήταν κάτι εξωφρενικό. Ναι, ε, ναι, Είναι παραμένει ε... μια από τι πιο ακριβέ ταινίε που κάνει ποτέ η Disney. Ναι, γιατί είναι αυτό. Ότι ουσιαστικά τη σταματάγανε, την ξαναξεκινάγανε, την αλλάζαν, την κάναν, τη δείγνουν. Το οποίο είναι όντω η δεν ξέρω αν θα βγει η Σόνη 50. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ε, ε, και αυτό ήταν το, το intent, όμως, μας Ναι, Οπότε η ταινία, ρε παιδί μου, είχε. είχε υπήρχαν τα making τη από πριν, ψηλό, ξέρανε. και είπανε εξαιρετικά για την πεντηκοστή. Γιατί να μην βγάλουμε όντω την Ραπούνιζέλ που είναι Σωστό. μια καλή ταινία αυτή που ετοιμάζουμε και να είναι. Mm. είναι princess concept. Οπότε πάμε με αυτό. Ε, οπότε δυστυχώ το Wis. Ε, εμένα με απογοήτευσε. Ε, και μακάρι να μην είχα και. Δεν πήγα εγώ με, με, με προσδοκίε ότι α, θέλω να δω μια ταινία που θα εκπροσωπεί κάπω τα 100 χρόνια Disney. Αλλά πάντα με ενδιαφέρει να δω ένα ωραίο Disney animation. Οπότε... Και εμένα είμαι. Εξάλλου το έχουμε ξαναπεί και στο επεισόδιο που έχουμε κάνει. Είμαστε και πάρα πολύ μεγάλη φαν τη τέχνη τη συγκεκριμένη. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σπουδαία έργα εκεί μέσα. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ fascinating το πώ. Μεταφέρονται κάποια συγκεκριμένα sensibility, α πούμε, του musical σε, αυ... σε αυτό το ναι, φόρμα. Ναι, ναι, βάζω, σε αυτή τη φόρμα. Ε... Ε, αλλά ήταν απογοητευτικό και νομίζω ότι υπήρχε. Νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ πέρα ήταν πλήρω αποτρέψιμο. Αυτό είναι νομίζω που μου τη πάει περισσότερο. Δηλαδή ναι. δεν έγινε τίποτα να βγάλει μια ταινία η Disney που μου αρέσει ε, λίγο ή λιγότερο από σχεδόν τις, τις περισσότερες από τις υπόλοιπες Γιατί ναι. και πέρσι βγάλαμε μια ταινία. Πού ούτε εκείνη μου άρεσε ιδιαίτερα. Το Strange yeah. World, το, το, σε αυτό αναφέρομαι. Ναι, το, Πέρασε, ναι. δεν είναι. Πώς λες, πω. Α, εγώ αφήνω ευθέω αυτό που λε. Γιατί αυτή είναι μια ταινία που δεν υπάρχει. Ναι, το αυτό είναι ο αναφέρεσαι. Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Δεν... Αυτό το καταλαβαίνω, ναι, όχι, δεν υπάρχει <laughs> ταινία. <laughs> δεν υπάρχει. Δεν είναι το πρόβλημα ότι εγώ πήγα χτε, που ήταν η προβολή προχθέ, πότε ήταν αποφασισμένη. Όχι, άμα έχω το τρελό hype και περιμένω να μ' αρέσει αυτή η ταινία. Αλλά ποτέ δεν μ' αρέσει να βλέπω μια ταινία της Disney και να είμαι... Uh, του Disney Animation, ε, ναι, ε είμαι ναι, συγκεκριμένη, ναι. <laughs> γιατί η ναι, Disney ναι. γενικότερα έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Ε, οπότε, όταν βγήκε το Tangled που βρισκόμασταν, είπε και ο Θοδωρής, ακριβώς πριν ξέρετε, οι εποχές της Disney έχουν μια ονομασία, έχουμε ένα ας πούμε, ειδικό επεισόδιο, για την αναγέννηση της ίδιο. Disney, ίδιο. μπορείτε να το βρείτε, το έχουμε επαναλάβει κιόλα. οπότε mm. θα το βρείτε σε δύο σημεία στη λίστα μας, στο Spotify. Αλλά... Η, το, το 99 με 2008. Η αναγέννηση έχει φτάσει μέχρι το 99 με τον Ταρζάν. Ακριβώ. Και μετά έχουμε αυτή την αβέβαιη την περίοδο τη δεκαετία. Εκεί την ονομάζουμε. Την, είναι... ε, την έχουν ονομάσει έτσι, πολύ ευγενικά Experimental. Experimental. Έρα. Ναι, που είναι αυτό το λίγο πολύ δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δηλαδή έχει ναι, ναι. εκεί μέσα κάποια φιλμ τα οποία είναι λίγο στον <laughs> απόρριτο τη αναγέννηση ή κάποια άλλα <laughs> που είναι, που είναι ξέρει, σε φάση ότι. Ε, ξέρει τι. Ωραία όλα αυτά τα musical, αλλά δεν κάνουμε για καμία ταινία για να πιάσουμε λίγο τα αγοράκια. Υπάρχουν τέτοια. Ε, υπάρχουν κάτι. ξέρει, αυτέ τι περιπέτειες. Υπάρχουν κάτι αμήχανα animation που λε. Αυτό τώρα είναι το 1958 και καταλάβαζω και τώρα. Ε, Υπάρχουν όμω κάτι κάποια απίστευτα πράγματα. Όχι, όπως υπάρχουν φανταστικέ τέλειε. Το Lillian's φα... Day είναι κάτι που ξαγαπαίνει με ταινία σε γενικότερα. Προσωπικά ε... μου αρέσει πολύ και το Emperor's New Groove, μου αρέσει πολύ το New και είναι είναι η Ατλαντίδα. Κωμικό αριστούργημα. Η Ατλαντίδα είναι φανταστικό οικαστικά. Ατλατίδα είναι αλλού. Έχει, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, η Ατλαντίδα είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Mm. Ε... Το Treasure Planet είναι από αυτά που εμένα μου αρέσουν, αλλά καταλαβαίνω γιατί ναι. δεν αρέσει. Είναι από αυτέ τι περιπτώσει. Είναι ένα. Και δεν είναι, το, ξέρετε τι είναι το κακό με το Treasure Plan. δεν είναι όμορφο. Δεν είναι όμορφο αυτό, είναι λάσπη <laughs> είναι, είναι τέτοια. <laughs> <laughs> είναι αυτό, ενδιάμεσα σε πράγματα που κάπως δεν, <laughs> ε, <laughs> έχουμε και το... Ενώ έχει ωραία ιστορία, <laughs> πολύ ωραία ιστορία. Ναι, <laughs> <Έχει>, πολύ ωραία ιστορία. Έχει, πολύ ωραία <χ> έχει <χ> ένα διαφορετικό soundtrack, δεν είναι musical ακριβώς, αλλά έχει ας πούμε μέσα built-in τα τραγούδια ωραία ιδέα κι αυτό, γιατί όχι, πολύ διαφορετικό με αυτό που είχε προηγηθεί, οπότε κι αυτό ξένησε, αλλά νομίζω ότι η Retrospect ήταν ωραία ιδέα το πώς δίσαν την ταινία με τα τραγούδια της, αλλά δεν πάει να είναι... είναι ένα καφέ background, δηλαδή είναι... Ναι, 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 ναι. δεν είναι ωραίο. Ε, και ένιω, ένιωθα και λίγο την απελπισία, ότι... Ε, αυτό δεν είναι μόνο για κορίτσια, Ας, ε! Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ. ηρέμησε προ. <laughs> ε, ναι. Αλλά είναι ναι, μέχρι και το Bolt του 2008. Είναι, ναι, αυτό είναι το αέρα το πειραματικό. Το βιντασία, οποίο θέλω επίση απλά να αναφέρω <laughs> και το Mid-Robin, στο οποίο είναι λίγο υποτιμημένο. Είναι, δεν είναι ακριβώ καλό και σίγουρα δεν είναι όμορφο, αλλά. Καλά κάτι... κάνεις και το λες. Έχει κάτι αναπάντεχο και μέσα που συμβαίνει, κάπω mm -hmm. σαν χτίσιμο χαρακτήρων. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Ε... Και στο μεταξύ, αυτό. δουλευόταν ναι. το Tangled, mm. το οποίο δεν είχε αυτό τον τίτλο. Λεγόταν ε, Rapunzel Unbraided. Ε, πολλά χρόνια δουλευόταν παιδιά. Ήταν ο Γκλέν Κίνου ο αρχικός... Σκηνοθέτη mm -hmm. και on top of it, α πούμε, γενικά. Λόγω... Mm -hmm. Τέλο πάντων, υπήρχαν διάφοροι λόγοι, κυρίω υγεία, που αποσύρθηκε ε, από το project, αλλά παρέμεινε ω director του animation και ω παραγωγό. Mm -hmm. ε, και. Ε, ε, τότε τι γινόταν. Λοιπόν, εκείνο θέλει να γίνει 2D. Δηλαδή, η Ραπουντζέλ σε ένα, μέχρι ένα σημείο τη παραγωγή τη. Ε, αρκετά μεγάλο, δηλαδή mm -hmm. α, αρκετά μέσα στο story της, παρα, του, της ανάπτυξής της μέχρι μια αλφα μέρα ας πούμε, ήταν να είναι 2D mm. και γίνονταν διάφορες συζητήσει γύρω από αυτό Υπήρχαν φαν και των δύο εκδοχών. Όχι να το κάνουμε 2 2D, όχι να το κάνουμε 3 3D, yeah. όχι να το, Αυτό το πράγμα γινότανε. Μέχρι που πάνε στον Κίνη, κοίτα να ξαναδείς. <laughs> ε, αυτό θα γίνει 3D. Απλά στο λέμε. Ναι. Αλλά επειδή εκείνη την περίοδο ακόμα ήταν όλα και κάπως υποσυζήτηση και υποανάπτυξη του σε άλλους τα ίδια τα εργαλεία το καλό με το Tangled, και νομίζω παίζει και στο πόσο έχει καλομεγαλώσει τεχνικά. Δηλαδή, αν το δείτε σήμερα, σίγουρα δεν θα δείτε το animation ας πούμε, που είδατε ακόμα και λίγα χρόνια αργότερα στο Frozen όσον αφορά. Ε, αν σα αφορά ο ρεαλισμό, α πούμε, το, στο, στο CGI, είναι καλύτερο π.χ. το Frozen σε αυτό, αλλά. Έχει καλογεράσει το Tangled Κρατείται πάρα πολύ Περίοδος, καλά. Περιόριγο ναι, για CGI, για 3D animation. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έχει πάει Συμφωνώ. καλά και νομίζω ότι παίζει ρόλο το γεγονό ότι υπήρχε τότε ότι είχε δυνατότητα. Αυτή τη βάση, ότι είχε τη βάση. Είχε σίγουρα τη βάση, σαν... αλλά είχε και technically. Δηλαδή, ο Keen μπορούσε να πάει κανονικά literally στα computer των 3D animators και να ζωγραφίσει πάνω του. Ναι. Δηλαδή, να σε γραφήσει πάνω από το ε, CG σχέδιο πώ ήθελε να είναι κάτι. Ναι. Οπότε ε, ήταν πάρα πολύ hands-on ακόμα το, το hand animation. Και δεν είχαν ξεφορτωθεί επίση όλου του Handrun Animators στην Disney, mm. που πλέον είναι. Ε, αν δεν κάνω λάθο, οι ένα ή δύο έχουν μείνει. Δηλαδή, εκείνο το τμήμα πια έχει ναι, εξοδοθεί. γιατί ε, στο ξεκίνημα αυτή τη που era, αμέσω πριν το Tangle, που ήταν το Prince of the Frog, ναι. ε, που ήταν κάπω το ξεκίνημα μια καινούργια α πούμε, επιτυχημένη mm -hmm. περίοδου. Και αμέσω μετά το Tangled, αυτό που το ανέφερε και πιο πριν, το Winnie the Pooh mm. του 2011, που είναι η τελευταία χαντρών ταινία τη Disney και μια τι ομορφότερε ταινίε που έχω δει στη ζωή μου κυριολεκτικά. Βέβαια, κυρολεκτικά. το γεγονό ότι. <laughs> δηλαδή, δείτε το. Το, το Winnie the Pooh του 2011 ε, δεν είχε πάει Όχι, καλά πρακτικά... Έβγαλε ελάχιστο κέρδο. Ναι. Είναι πολύ μικρό, πολύ μικρό, πολύ ναι. μικρό πράγμα γενικότερα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι δεν πολύ... βοήθησε σίγουρα. και το case Kin που ήθελε να γίνει ραπουζέλ σίγουρα 2D. Ε, και γενικά, επειδή και εκείνη την περίοδο πήγαινε μια χαρά η Pixar, πήγε πολύ καλά η Pixar mm. με, το, με το CGI. Ε, η δεν οποία είναι Pixar ότι... σε αυτό το στάδιο mm. έχει στην ουσία αποκτήσει τον έλεγχο του. Του τμήματο animation τη Disney. Δηλαδή έχει εξαγοραστεί ναι. η Pixar από την Disney, Ακριβώς. αλλά στην ουσία τα μεγάλα κεφάλαια τη Pixar έχουν. Τα δύο μεγάλα κεφάλαια του έχουν πει: Θα αναλάβετε και το Disney. Ακριβώ. Δηλαδή ουσιαστικά εξαγοράστηκε η Pixar, αλλά ήταν σαν η Pixar να πήρε. Ναι, ναι, ναι. Για Δημιουργικά... το τμήμα animation τη Disney. Ακριβώ. Δημιουργικά ήταν αυτή ο τόπο, α ναι. πούμε. Οπότε όλο αυτό βο... Βο... συνέβαλε και βοήθησε στο να ε... εξαφανιστεί μια ώρα αρχίτερα το to-dist ναι. στη Disney, το οποίο εγώ. Πείτε με boomer, εγώ ακόμα το θρυνώ αυτό το πράγμα γιατί θεωρώ ότι είναι το, το, το χέρι έχει μια ελαφράδα στην εικόνα, στο, στο πώς το έστω mm -hmm. ε, υποσυνείδητα ως θεατής που δεν μπορεί να τη δώσει το CGI. Δηλαδή μπορείς να δεις το πιο σουρεαλιστικό σκηνικό σε animation ε, σε 2D και να μην έχει, θα, θα δοθεί διαφορετικά αν το έχεις κάνει με CGI. Ε, είναι... Ε, ναι, ναι, έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος κάπως το CGI. Ε... Καταλαβαίνεις. Λέγα, όταν λέω βάρος <συνά> ναι, 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 και, ε, και όγκο έχει έχει Είναι λίγο άλλο... πιο <συνά> βαρύ, είναι πιο πλαστικό, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Mm. είναι πιο ρεαλιστικό, θέλοντας και μη. Δηλαδή, mm. ρεαλιστικό με την έννοια του τους όρους, ξέρεις, το, όχι... Το πώ κινούνται, το πώς, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, σουρ, sure, κάναμε θε ένα animation που να είναι έτσι, ό,τι θε κάνει, δεν θα σου πω ότι θα κάνει. Απλά εννοώ ότι το animation μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και το, το CG animation δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί Αυτή να είναι ένα-δύο πράγματα. Δεν είναι πολλά πράγματα. Ε... Και πιο πολύ δεν είναι. Το, το, το hand drawn animation επιβιώνει. Δηλαδή τηλεοπτικά επιβιώνει. That's και επίση εκτό yeah. Αμερική επιβιώνει. φανταστικά Επιβιώνει Αλλά πράγμα. με χαλάει που πλέον είναι δεδομένο ότι αν δω εγώ μια Αμερικανική animation παραγωγή θα είναι CG. Επίση να θυμηθούμε ότι πέρσι, πέρσι δεν ήταν που υπήρχε μια φανταστική κατηγορία animation πούμε, στα Όσκα, στι Σφαίρε και αυτά. Mm. Που ήταν 5-6 διαφορετικού. Που ήταν όλα διαφορετικού στυλ. Ήταν όλα, που ήταν το Πινόκιο του Γιώργου Μοντελτόρο. Που ήταν το. Σε δηλαδή, το initi το λέγανε το. Αυτό με το. Με, το... με ένα κοχύλι, τι ήταν, μωρέ, το. Α, μπράβο. Mm. Ναι, αχ, δεν μου έρχεται. Αλλά είδαμε και, προ... και το Your Name, α πούμε, το πρόσφατα. Όχι, καλά, -ναι. Ναι, το... υποψήφια μα... για Όσκαρα. <στονίτλαι> από Ιαπωνία, δηλαδή, τι από μας η Απωνία, έρχεται... Από Ιαπωνία, γενικά, ναι, έχουμε. Εκτό από τον. από τον. Πώ το λένε, τον. Τ, τ, τον απαράδεκτο γιο του Μηγιαζάκη που δεν ε, λέμε το όνομά του. είναι okay. <laughs> Συμβαίνει και στις καλύτερε οικογένειε. <laughs> <laughs> Sometimes the apple falls far from the tree. Ακριβώς, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Okay. Ε, <laughs> αλλά. Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο. Εμένα μου λείπει από το, <laughs> ναι, Disney... από το αμερικανικό animation γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι ο μεγαλύτερος όγκο animation που φτάνει σε εμά και γενικά που καταναλώνουμε. Και μπορώ να δω όλε αυτέ τι ιστορίε που παρακολουθώ στη μεγάλη οθόνη. Μπορώ κάπω να τι δω στο μυαλό μου σε 2D και ξέρω ότι θα ήταν ακόμα καλύτερε, πιο όμορφε. Θυμάμαι μάλιστα όταν είχε βγει το Frozen που είχαν κυκλοφορήσει τα storyboards. Mm -hmm. Που βέβαια ούτω ή άλλω από εποχέ Walt Disney, αυτό που βλέπει στο τέλο στην οθόνη δεν είναι το storyboard. Ενώ χρησιμοποιούν και άλλε τεχνικέ για τα storyboards κτλ. Mm. Αλλά όπω και να έχει ε, μεταφραζόταν σε 2D πάλι ό,τι ήταν ναι. ε, το storyboard. Άμα ψάξετε να δείτε τα storyboards του Frozen, θα κάει η καρδιά σα. Δηλαδή, το είδα τώρα. Εσύ μου είναι... Πτάσεις, είναι... Λες, τώρα προχθέ που τα, τα Όχι, αλλά τα έχω στείλει και πολύ παλιότερα. Α, δεν τα mm. θυμόμουν mm. παλιότερα. Κάπου κάποιο μου τα ξανά τώρα προχθέ και τα ξανά βλέπα και λέω. Είναι σοκαριστικά ε, όμορφα. Ε, ε, είχα τρελαθεί, είναι πανέμορφο. Mm. Είναι τύπου ωραία κοιμωμένη, πώ να το πω. Είναι δηλαδή πανέμορφα. Ακριβώς. Και λέω και τα τη χάσαμε. Ε, Υπάρχει ότι... απευθεία σύνδεση. Τα storyboards τα φτιάξανε εάν, όπως, αν θα φτιάχναν τα storyboards τη ωραία κοιμωμένη. Α, oh, well, that makes sense. Δηλαδή, <laughs> αλλά ναι, κοιτώντα ναι, ναι. το, είναι κατευθείαν αυτό. Και, ξέρεις, είναι, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και, η, η κατηγορία που έλεγα πέρσι ήταν, ήταν το Πινόκιο του Γκέρο Μοντελτόρο, ήταν το Marcel The Cell with Susan, mm. ε, ήταν το Turning Red, το Puss in Boots, The Last Wish. Δηλαδή Α, καλά. ήταν πολλέ ταινίε. Ανέτια καλή ταινία. Ανέτια καλή και ανέτια όμορφη <laughs> που είναι αυτό το επειδή. Βάλει λίγο ξέρεις, ένα παραλογισμό μέσα στο σχέδιο, ένα, δηλαδή λίγο μια. Αυτό μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. και... Συν έχουμε ξαναγκρινιάξει για τα πρόσωπα ναι. στο CG Animation, τα οποία δεν μπορούν να έχουν πολλέ διαφοροποιήσει μεταξύ του. Ναι. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένου τύπου φάτσε. Το πρόσεξα και στο Wish, ότι υπήρχαν φάτσε ή που θα ήταν σαν τη πρωταγωνίστρια, δηλαδή. Πιο flat μυτούλα, γλυκιά, στρογγυλή στην άκρη. Όχι, ναι, ναι. ναι ή... Με τα να στρογγυλά τα ματάκια εκεί πέρα. Τα... Μπράβο. Ή ολόιδια στην ουσιαφάτσα, με αυτό που μόλι περιέγραψα. Απλά πιο έντονη μύτη. Ναι. Έχουμε κάνει μια καμάρα, όπω ναι. τη Βασίλισσα στο Wis. Ναι, ναι, ναι. Που είναι, α πούμε, αν έχετε πρόσφατα στη μνήμη σα το. Μπορείτε να φέρετε στη μνήμη σα το Tangled. του Eugene η Μύτη. Δηλαδή, είναι αυτό. Έχουμε αυτέ τι δύο μύτε. Έχουμε τα μεγάλα <laughs> μάτια. Οπότε, αλλάσσοντα τι μύτε, κάπω διαφέρουν τα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολλά πια τα χρόνια. Που συμβαίνει αυτό. Οπότε, μάλλον όντω είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε. Είναι λίγο όπω όταν ξέρει: Σε κάτι παιχνίδια που θε να. μπορεί να κάνει, customize το avatar σου μέσα στο παιχνίδι. Που είναι mm. απλά τύπου. και okay, αλλάζει το χρώμα των μαλλιών. Το στόμα να είναι λίγο ανοιχτό, πολύ ανοιχτό, μεγάλα χίλια. μικρά. Αλλά είναι. Τι πω απλά. Αλλάζει δύο πράγματα. Λέει, τα αυτιά <laughs> είναι λίγο μεγάλα, είναι λίγο πεταχτά. Αλλά mm. αυτό είναι το πρόσωπο. Δεν δε, 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 δε θα το κουράσουμε τώρα κιόλα. Ναι. Ε, και χωρί το hand drawn και όλα animation, δεν, τρόπος, δεν, θα υπήρχε τρόπο, θυμάμαι τότε, να φτιάξουν τα μαλλιά τη Ραπουνζέλ. Που ήταν κυριολεκτικά ο χαρακτήρα ο πιο δύσκολο στην ταινία. Mm. Του βγήκε ο πάντο να τη φτιάξουν. κάτι θυμάμαι ακραίο, 140-150 χιλιάδες τρίχε έπρεπε να ζωγραφιστούν. Δεν, δηλαδή. Ο κίνδυνο, σαφώ, είχε μιλήσει γι' αυτό. Ήταν μέσα στην απληπισία, δηλαδή την απόγνωση του παιδιά. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο που φτιάξαμε τα μαλλιά τη. Και πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, νιώθω ότι μετά κάπω ισοπεδώθηκε από το Frozen στη συλλογική μνήμη, γιατί έγινε τόσο χαμό με το άλλο. θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά το Tangled όταν είχε βγει. Που δεν κιόλα επαναβαφτίστηκε τυχαία, γιατί δεν θέλαμε να έχουμε τη Rapunzel στον τίτλο, θέλαμε να έχουμε κάτι πιο ουδέτερο για να έρθουν τα αγοράκια. Ξαναλέω, οπότε ξαφνικά ναι. το κάναμε Tangled. Ε, ενώ ήταν πόσα χρόνια ήτανε Rapunzel unbraided, χρο... δηλαδή, α, αυτή, ήταν Rapunzel αν braided, είχε ανακοινωθεί 100 χρόνια. Δηλαδή, ήταν αλλιώ η ταινία αυτή ε, ονομασμένη. Τέλο πάντων. Ε, είχε πάει, πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι να υπάρχουν ψηλοδίκες γκρίνε για το ότι, ότι υπήρχε ένα έλλειμμα στο soundtrack. Δηλαδή, ε, δεν ήταν, ήταν ένα ωραίο soundtrack απλά δεν ήταν πολύ αξιομνημόνευτο, ναι. που ισχύει εν τέλει ναι, ναι, ναι. ε, τόσα χρόνια μετά. Ωραία, παιδί μου, δεν είναι Όχι, ότι δεν, λέμε νεαλατοτάδα, ναι, ναι, πούμε. Βασικά, ξέρεις, μπορεί καν να ξεχνάς κιόλας ότι ήταν musical. Ναι, ενώ, yeah. ενώ, ήταν through and through. Δηλαδή yeah. είχε, πολλά τραγου... είχε πολλά κομμάτια μέσα. Εμ, και νιώθω επίση, παρά την επιτυχία του, ότι είχε, γενικά είχε λίγο ξενήσει. Το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή ότι ήταν yeah. λίγο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η ταινία. σχέση με τη μητέρα και τα λοιπά είναι λίγο περίεργη. Δεν είναι. Δεν είναι... δεν βασικά με τίποτα Όχι, δεν σαν είναι. ιστορία. Ούτε, σε όλε αυτέ τι ταινίε τη αναγέννηση ήταν το κλασικό που το είχαμε συζητήσει και τότε κατά βάση ήταν αυτέ οι ηρωίδε. Ε, δεν είχαν μανάδε, είχαν ξέρεις, κατά βάση καλοκάγαθο στα πατεράδες. του πατεράδε. Δηλαδή ναι. είναι λίγο αυτό το, ξέρει, ο Σουλτάνο. Ήταν πάντα ήταν... ορφανέ από μαμά, ισχύει ναι. πάντα. Ναι. Ε, γιατί κάπω νιώθω ότι αυτό κάπω έκανε λίγο πιο Πιο απλέ κάποιε καταστάσει ενδεχομένω, mm. ψυχολογικά μιλώντα το πώ το γράφει. Αυτή την έχει κάποια περίεργα πράγματα μέσα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πάρα πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και καταλαβαίνω γιατί έχει ξενήσει. Είχε ξενήσει, αλλά... και είχε, είχε ξενήσει και εικαστικά, γιατί ναι, δεν ναι. υπήρχε η πίξαρα και έξω να σκίζει. Οπότε είχαμε συνηθίσει το 3D, δεν είναι... αλλά δεν το είχαμε συνηθίσει σε πλαίσιο Disney, πριγκίπησα. Ξαφνικά ανοίγει τέλος τέλο πάντων σπάει ένα φράγμα και κοιλάει νερό. Και το νερό είναι σαν να τρέχει στην πανιέρα μου, λέει, τόσο ρεαλιστικό, ναι, ήτανε. Ναι, ναι. ναι. και ήταν αυτό. Υπήρχαν κάποιε απαιτήσει. Α, α, πιο έντονε από το κοινό. Να, δηλαδή, το κοινό ναι. να πιάσει κάποια πράγματα λίγο πιο. Ειδικά σε σχέση με αυτό που λε, Μάνα κόρη, ναι. αλλά θα πω ακόμα και με το αγόρι τη. Ακόμα και με το αγόρι Ναι ναι, ναι. Συστό. Γιατί ναι, ναι, είχανε, ναι, είναι λίγο ρε παιδί μου, κάπω κάποια πράγματα δεν, δεν περνούσαν στην ταινία τόσο στο. Δεν θέλω να πω στον ε, και αλλά ο έλεγε ψέματα, α πούμε. Mm. Στην. Mm -hmm. Ναι, 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 ναι Στη φιλή. Αλλά. Κάπω το προσπερνούσε. Κάπω mm. συγχωρέθηκε πιο εύκολα. Κάπω το προσπερνούσε λίγο πιο εύκολα. Η ταινία. Σωστά, ναι, ναι. Στο Tangled που μάλιστα θυμάμαι τότε που είχαν βγάλει, ξέρω εγώ, ένα feature ή συνέντευξη έβλεπα. Που λέγανε το, 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 το πώ φτιάχτηκε ο Γιουτζίν. Και ήταν σαφά, είχαν μαζέψει πάρα πολλέ που δουλεύαν στην Disney και στην Pixar και λέγανε λοιπόν. Ε, πείτε μα πώ μπορεί να μοιάζει ένα hot άντρα στο animation για εσά. Δηλαδή, τι, τι θέλουμε να έχει. Ναι. Ένα από τα references ήτανε ο Ρομπέν των Δασών, ο Άνιμε, η Αλεπού. Προφανώ, ναι, ναι. ναι. Obviously. Το, γνωστό και ω apparently το πιο sexy πράγμα στην ιστορία του animation. Το έλεγα πρόσφατα στο παλιά και δεν το πίστευε. Όχι, του λέω, όχι, δεν κατάλαβα. Του είναι thing αυτό που λέει. Αποκλεί. Ρε, okay, Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και το λέγαμε με αφορμή. του είπα ότι η Τσιτάρα ήταν πολύ για τα γόρια τη δικιά μου γενιά. Και δεν έχει καμία μνήμη από αυτό. Και του λέγανε ρε Κώστα, τι λε. Αυτό τι καλός, άλλα, μεγάλο Στο καλό. Στη θύβα δεν είχατε φάντε κάτι. Και μετά πήγε και εκεί κουβέντα. Ότι ναι, δεν ξέρει ότι και ο Ρομπέν, ο, Φιούρι, ο Ρομπέν είναι πολύ ήθελε hot. ούτε είχε ιδέα. Τέλο πάντων, αυτό. Φυσικά υπόθηκε ο Αλαντίν. Ε, οπότε έκει, αυτά ήταν δύο από τα πολύ βασικά reference που υπήρχαν για το χαρακτήρα του. Αλλά θέλανε να το, να, το, να, το, να το το κάνουν λίγο πιο δύσκολο. Οπότε είναι ένα χαρακτήρα που ψεύδεται κλπ. Mm. Αλλά πραγματικά πασχίζει για να κερδίσει πίσω την εμπιστοσύνη τη. Mm. Δεν έρχεται εύκολα αυτό το πράγμα. Και επίση τώρα ότι την έχει μεγαλώσει αυτή η τύπησα με το. Τι ξέρω κι εγώ πόσα σύνδρομα. Δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η ταινία και δεν αποφεύγει. Είναι το τέλο που βρίσκει. Ναι. Δηλαδή είναι... Και δεν αποφεύγει η ταινία αυτό το. Δηλαδή αυτό το μοτίβο τη πριγκίψη που θέλει να βγει έξω να ανακαλύψει τον κόσμο κτλ. Ξέρεις, δηλαδή εδώ ξεκινάμε από μια βάση ότι ναι, ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρεις, δεν, κάπως δεν σπρώνει κάτω το χαλί το γεγονός ότι είναι μεγαλωμένη, κλεισμένη εκεί μέσα, ξέρω ότι αυτή τη σχέση με τη μητέρα τη. Ναι, και, ο, και πόσο την αγαπάει. Ναι, αυτό ακριβώ. Δηλαδή, κάπω την αγαπάει αυτό πολύ δη, τη μαμά. Δεν, δεν Είναι δη, δη... το πιο περίπλοκο ναι. πράγμα που έχει γραφτεί ποτέ, αλλά ε, ε, ενδιαφέρον, πούμε, κάπως, ε, έχει ενδιαφέρον, πούμε, κάπω. Πώ δεν έχει. Έχει μέχρι και σε πιο πρόσφατα. Πούμε, μου έρχεται στο μυαλό το Stranger Things. Θυμάμαι όταν σχολιάζαμε την τελευταία σεζόν, ναι. που λέγαμε ότι. Αγκαίε spoilers για την περασμένη σεζόν. Stranger Things που δύο χρόνια δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον ότι όταν πεθαίνει μπροστά στην 11. Ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε και την, yeah. την yeah, κακοποίησε yeah, yeah. ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο αρνείται να τον συγχωρήσει. Είναι, mm. είναι ωραία απόφαση yeah. αυτή τη σειρά. Mm -hmm. Γιατί το πιο αναμενόμενο από όσα έχουμε εκπαιδευτεί να περιμένουμε είναι. It's okay, I forgive you στο τέλο, τέλο. Yeah, Καταλαβαίνετε. Η yeah, Λέβεν, yeah, yeah. α πούμε, ε... Ε... θεώρησε πιο OK. Σε... σε βοηθά αυτή τη στιγμή. Κλαίω από πάνω σου αγχωριέμαι είναι πολύ που φεύγει από τη ζωή, αλλά δεν νιώθω ότι μπορώ να σε συγχωρήσω. Ναι. Yeah. Το οποίο, ρε παιδί μου, ξέρει, αυτό, α πούμε, βγήκε το 2021 και όχι το 2010 που mm -hmm. βγήκε η Ραπουντζέλ. Που επίση είχε να κάνει με. Ε, ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένο χαρακτήρα έχει πολλά conflicting πράγματα μέσα τη mm -hmm. τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ε, οπότε, ναι, είχε ξανίσει εκείνη την ταινία. Ακολουθεί το Winnie, ο Winnie, Που, που έχει δίκιο θα δώσει ότι είναι πραγματικά πανέμορφο. Ναι, πολύ low stakes πράγματα, μικρές, Πολύ παιδική ταινία, ξέρει. Αλλά ναι, πραγματικά πανεπιόμορφο. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Ε, και μετά. Μετά έχουμε τώρα, το Ρέκιτ Ραλφ. Ναι, γενικό, ναι. Εγώ θυμάμαι παιδιά να εκνευρίζομαι τότε. Αχ, το λατρεύω. <laughs> Όχι, μου. είναι Α, τέλεια η ταινία. Ναι. Απλά αρνούμουν να τη δω για και καιρό. Ναι. Ε, Ακριβώ γιατί. Δεν είχα καταλάβει ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο CG πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε βλέποντα, θυμάμαι τότε το τρέιλερ. Δεν θυμάμαι σε ποια ταινία το είχαν ταιριάξει. Ήμουν στο σινεμά και βλέπω το Racket Ralph. Ται... Ναι. ναι. Μεσβάς, τώρα, τι... τώρα τι... Αυτό, τι... κάνουμε. Τι, τώρα τι. Και είχα, δεν το είχα δει με τι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν έβγαινε την Νέα Ντίσνεϊ πήγαινα πρώτη εβδομάδα ναι. με κλωτσιέ και μπουνιέ, α πούμε. Ε, το είδα. Άρι, άρισαν να το δω. Mm. Το είδα μήνε μετά την κυκλοφορία του. Ε, δεν ξέρω μήπως το είδα μετά και σε. Δεν ξέρω μήπω το νίκιασε κιόλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν έχω μνήμη, δηλαδή. Κοίτα. Είναι απο... Νομίζω είναι... ότι δεν το είδα στο σινεμά τώρα και τράβη. Ναι, okay. όταν το είδα, είπα τι χαζή, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και επίση είναι, είναι, από τα ελάχιστα που ο Άξονα αυτό το στυλ του ταιριάζει λόγω του τι είναι η ταινία. Μα από ήμουν σ... χαζή, σου λέω. Ήταν ρε παιδί μου, σου καλά αυτό βρήκα τώρα να με αυτό βρήκα να ναι. ε, που είναι τόσο. Το κόνσεπτ είναι κομμένο και ραμμένο, α πούμε. Ναι. Ε, Όχι, ε, είναι... πολύ ε, Είναι... Είναι... είναι πολύ πίξαρ ταινία. Ε. Δηλαδή εκεί πια έβλεπε πολύ ξεκάθαρα ότι, ναι, ότι το έχουν blending, πάρει. Πούμε, το ξαναπείτε. Να μην το ξαναπείτε. Πολύ... Το τιμόνι έχει. Ναι. <laughs> είναι πολύ πυξαρικό πράγμα. Είναι πολύ πυξαρικό πράγμα. Μετά, ε, την ακριβώ επόμενη χρονιά που βγήκε το Frozen το 2013, mm -hmm. ε, ήμουν λίγο πιο έτοιμη mm -hmm. γιατί κάπως μου πλασάρανε πάλι οι πριγκίπισες, mm -hmm. Οπότε ήμουν σε φάση ωραία. Άρα δεν αρνείστε. δεν αρνείστε το DNA σα. Δηλαδή, ξέρει, πολλά τα χτυπήματα ρε μεδάκι μου. Και CG μόνο μου βάζει και μόνο κάτι ντουτζ. Τι γίνεται. Οπότε μου πετάνε την Έλσα και Εντάξει, την Άννα. Εντάξει, όχι μόνο κάτι ντουτζ. Ολοκληρή βανελοπάρα έχει εκεί πέρα στο. Ναι, ισχύει. Ισχύ, ισχύ, δηλαδή, αλλά, η περίγυψη τη καρδιά μα. Το μυαλό μου όμω το 2013 ήταν ακόμα στο mindset του 2012. Ξέρω, ξέρω, όχι, πέρα απλά καταλαβαίνω τι λε. Μπα! Θυμηθήκατε τι σα έχει κάνει πλούσιου. Λέει κάπω έτσι. Και θυμάμαι. Είχα διασκεδάσει πάρα πολύ με το Frozen, μου είχε αρέσει πολύ. Μου άρεσε το ότι το είχε πάει στην αδερφική αγάπη έτσι, πολύ έντονα. Mm. Μου άρεσε το twist της ταινία. Ναι. Αλλά δεν πάβει. Baby... Βασικά, μου άρεσε πολύ βγαίνοντα, α πούμε, ήμουν πολύ ικανοποιημένη με αυτή την ταινία. Επειδή το ακραίο, ακραίο hype τη και η αντίδραση σε αυτή την ταινία έσκασε πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, δεν φίλοιρο. ήταν ένα. Μιλάμε χλαπαταγή ε, τι επόμενε μέρε είχε ναι, κυριεύσει τα χαμός, πάντα. Χαμός, χαμός. Πραγματικά, αν ήσουν στο Ιντερνετ, ήταν αδιανόητο. Αν ήσουν στο Tumblr, καλά, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ε, Κάπω ένιωσα ότι. Α, α, άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, σα άρεσε όντω τόσο mm. πιο πολύ από το Τάγκλιτ. Ναι. Γιατί για μένα είναι αρκετά το Tangled είναι αρκετά βήματα μπροστά. Και για μένα είναι καλύτερη ταινία. Ναι, ναι, είναι καλύτερη ταινία, είναι καλύτερη Αλλά ιστορία. Απλά αυτό λειτουργεί καλύτερα σαν musical. Δηλαδή αυτό, αυτό ναι. είναι ρε, αυτό που θέλει ναι. να είναι, δηλαδή αυτό το, το, το musical περθέαμα. Mm εντυπωσιακό εκεί, βαράνε Είναι σύφουνες, sensation, ναι, 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 ναι. Συναισθήματα, πιο μας τα παθώματα. Βαράει άλλη το πόδι της κάτω και γίνεται όλο το κάστρο, ένα παγωμένο, ένα κρίσταλος. Ναι, μπράβο, εκεί πέρα. <laughs> fabulous. <laughs> <laughs> πολύ, πολύ ζωζό. -ζω. <laughs> ε, ναι, και είναι πολύ, αυτό, είναι πολύ musical, θεατρικό, υπερθέαμα. Δηλαδή αυτό που ήταν και τα 90s, α πούμε, κάπω. Ήταν πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά όλα να κάνουν singalong σε όλο αυτό. Ναι. Ήταν είναι ένα πιο αξιοπνευμόνευτο soundtrack. Ε, δηλαδή είχε κάτι που όντω το Tangle δεν είχε. Mm. Και το Let It Go ε, έγινε ειλικρινά <laughs> ο ύμνο τη δεκαετία, δεν ξέρω ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, Οπότε, βέβαια να πω για τι πιο παλιέ καραβάνε. <laughs> θυμάστε, βέβαια δεν υπήρχε το Ιντερνετ κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά Εμεί, αντί του Frozen, είχαμε κάποτε του Αναστέζια το Journey to the Past. Ήταν το αντίστοιχο, γινόταν χαμό, τραγουδιόταν σε. Υπήρχε. Ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Σωπάρε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο... Ήτανε σε πάρα πολλά. σε διαφημίσει. Ε, τραγουδιόταν σε. Αυτό το Αυτό... 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 διαπίστωσα αργότερα, βέβαια. Φουλ σε σχολεία, σε χοροδίε. Ακούω τώρα. Δεν είχα ιδέα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, είχε γίνει. Είχε γίνει... Α πηγαίνω, το τραγουδούσαν σε shows και αυτά, φουλ. Δηλαδή ήταν το. Μάλιστα. Απλά δεν είχε το Ιντερνετ το Journey to the Past. Ε, οπότε δεν yeah. μπορούσε να έχει τόσο το, το τεράστια διεύρυνση όπω και να έχει, όμω, ναι. Ε, και. Ε, από το Racket Ralph είχε ήδη αρχίσει να γίνεται, αλλά ε, εντάθηκε και στο Frozen. Η Disney πια βγάζει και αρχίζει να κατασκευάζει, που Πάντα το έκανε. Απλά χρειάζεται όσο το CG αναπτύσσεται και πρέπει να περιγράψει πάρα πολλά πράγματα, όπω πολλά περιβάλλοντα, ναι. ε, δάση, πάγου, bla, bla, bla. Αρχίζουν να κατασκευάζουν εκ νέου εργαλεία ε, για το κάθε ένα από αυτά. Δηλαδή, α πούμε για το Racket Ralph. Ε, νομίζω είχαν κάτι με τα φώτα είχαν φτιάξει χωστό για το φωτισμό της ταινίας ένα άλλο εργαλείο mm -hmm. μετά για το frozen είχαν εργαλείο για τους ε, να μην είναι απλά το δάσο, να μπορεί να κατασκευάσεις πιο εύκολα ναι. τον, ε, το θάμνο ναι 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 και, ναι, ναι. Ε, ε, και ακολουθεί το Big Hero 6. Ναι, εδώ το... Α, εδώ είναι φωτισμό. Συγγνώμη, αρχι... να έκανα λάθο. Εδώ το... άρχισαν να το... υπάρχουν κάποια πειράματα τώρα σε αυτά που συμβαίνουν mm. στι ταινίε. Δηλαδή, τώρα ναι, έχουμε το Big Hero 6, το οποίο είναι. Έχουμε τη Marvel στο, στο ίδιο ευρύτερο σπίτι. Είναι μια τύπου Μαρβελική ταινία Disney. Πολύ. Βασισμένο σε κόμικα, αλλά. Θέλω να πω ότι μου αρέσει η ταινία. Θέλω, Θέλω να, να πω η ε... ότι η έναρξη μου έχει κάψει την καρδιά. Ναι. Αλήθεια. Θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι καλά αυτή την ταινία και σου είχε mm. πέσει σε μια φάση που κάπω είχα αρχίσει να, λίγο, να μην θέλω τόση μάθηση. Ναι, λίγο, ναι, όχι, πώς... το καταλαβαίνω. Και κάπω ίσω την έχω κάνει τη Μη. Θέλω να την ξαναδώ κάποια στιγμή. Να την ξαναδεί. Είναι ξέρω. μια φορά Είναι έχει soundtrack από Fallout Boy. Ε, ah, ε πάντα εκτιμάμε. Mm, τότε ήταν λοιπόν που φτιάξανε ένα ειδικό εργαλείο. Πράγμα mm -hmm. το έχω γράψει. Ε, γιατί ουσιαστικά αυτό που, οι πόλοι που έχουν κατασκευάσει είναι μια μίξη μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και Τόκιο, α πούμε. Ναι, ναι. Οπότε έπρεπε, Φτιάξανε, λέει, κατασκεύασαν εκ νέου ένα εργαλείο για rendering, όλο mm -hmm. και δεν υπήρχε πριν, για να μπορεί να αντέξει τα τόσα ray of lights που θα υπήρχαν mm. κατά την κατασκευή τη ταινία. Άστο ότι φτάνει τελικά στα μάτια μα, αλλά Υπήρχε μια κατάσταση που πρέπει να είναι λίγο under control, για να μην <laughs> χαλάσει τεχνικά η ταινία. Οπότε φτιάξανε νέα πράγματα, εργαλεία κλπ. Και μετά, αν θυμάμαι καλά, έχουμε το Ζουτόπια. Μετά έχουμε το Ζουτόπια, ναι. Έχουμε το Ζουτόπια. Το Ζουτόπια, α πούμε, νομίζω ότι ε, ό,τι ήθελε να πετύχει, το πέτυχε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ήθελαν τώρα αυτοί να φτιάξουν όντω μια ουτοπία που να μπορεί να είναι μια δεν ξέρω καλή αλληγορία για τον αληθινό μας κόσμο τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσαμε όλοι να συνεπάρξουμε με τις διαφορές μας mm -hmm. κλπ. Και, και το κάνανε πολύ δηλαδή το world building σε αυτήν την ταινία είναι νομίζω πολύ στιβαρό mm -hmm. το χιούμορ του είναι πάρα πολύ καλό τους Ε, καλά θυμάμαι κιόλας Τότε ήταν η πρώτη μου χρονιά στο One Man το 16 και είχα κάνει ένα, ένα άρθρο συγκεκριμένα για το animation εκείνης της χρονιάς γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά το 2016. Uh -huh. Είχε πολύ καλή. Δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά, αλλά θυμάμαι, α πούμε, ότι ήταν μία και μία οι ταινίε για τα Oscar animation τότε. Ε, τέλος πάντων, είχε κερδίσει το Oscar εν τέλει το Disney το OUT. Ε, μ, αλλά, κύριε παιδί μου, θυμάμαι ότι νομίζω δεν είχα κάνει το. Δεν, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή τότε. Νομίζω ήταν. Σίγουρα, πώ να Ναι, ναι, του stop motion. Αχ, το πολύ ωραίο το ιαπωνικό. Ε, δεν είναι Εννοώ δεν είναι η ιαπωνική παραγωγή, η ιαπωνική παραγωγή είναι, τις, ε, είναι αμερικάνικη. Αχ, του τούτη το που κάνει το κόραλ. Μπράβο. Το κούμπο, κούμπο ήταν σίγουρος. τότε, ναι. Είχα, ήθελα το κούμπο εγώ τότε. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Ναι. Ε, Απόλυτα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι αδίκαιο ο Όσκαρ του ρε παιδί μου. Ήτανε... Είναι ένα πολύ καλό φτιαγμένο πράγμα. ναι, εγώ, εγώ δεν τα αλλά γενικά τώρα παρατηρώ και εδώ σε αυτή τη λίστα και mm -hmm. βάζει κάτι που θα αποκαλύψω για την αμέσω επόμενη ταινία. Mm -hmm. ε, ότι νιώθω ότι τελικά ίσω αυτό που περιέγραφε πριν εσύ, ότι σου είχε κάσει εσένα στο Ρέγκιτ Ραλφ, εμένα παίζει να μου έσκασε με καθυστέρηση εκεί πέρα, γιατί το Big 6 το είδα και κάπω το έκανα μίσει στα γρήγορα και δεν πολύ ασχολήθηκα. Ναι. Το ZuTope το είδα με μια καθυστέρηση mm -hmm. και κάπω επίση δεν πολύ ασχολήθηκα, δεν το ξαναδεί ποτέ μου. Και την επόμενη ταινία. Το Moana. Τη Moana, δεν την είδα ποτέ μέχρι τύπου πρόπερση. Οκ. Okay, όχι. Να δηλαδή κάπω κάτι... ήμουνα σε φάση ότι. Είχε κουραστεί, ρε. Είχα κουραστεί. Φαίνεται, είχα φάση... είναι σαφέ από αυτό δεν. που περιγράφει. Αυτό. Είχα. Και... Μάλλον πέστρεψα πίσω λόγω του sequel του Ralph, θα μιλήσουμε μετά. Αλλά ναι, είχα αυτό το πράγμα. Κάπω ήμουνα σε φάση. Εντάξει, όλα αυτά ναι. καλοφτιαγμένα, αλλά κάπω δεν δε μ' αρέσουν. Δε τα βρίσκω άσχημα και κάπω δεν με νοιάζει. Η Μωάνα, να, να ξέρει, μα πολύ. Η Μωάνα είναι. Στο τέλο θα ήθελα να κάνουμε ένα ranking. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να κάνω. Εσύ δεν έχει πρόβλημα με το ranking, μπορεί να μην θε. Αλλά τέλο πάντων θα δούμε. Ε, το έχω ξεπεράσει σιγά-σιγά. Μωάνα, λατρεύω. Είναι... Πραγματικά φανταστική ταινία. Είναι... είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι φοβερό το animation για αυτό που είναι. Εξακολουθώ να Δεν είναι ότι δεν έχω πρόβλημα <laughs> με το Stitcher γενικά. Απλά είναι πάρα πολύ όμορφη ταινία. Έχει πολύ ωραίο soundtrack. Έχει τέλειους χαρακτήρες. έχει πολύ ωραίο soundtrack. Είναι φανταστική, σαν περιπέτεια. Είναι mm. πολύ ωραία περιπέτεια. Είναι αστί... έχει... έχει genuinely. Έχει αστί... ωραίο χιούμορ. Έχει ωραίο χιούμορ αυτό. Δηλαδή, το... δηλαδή, πριν που λέγαμε για το χιούμορ που δεν έχει το γουίστ σκεφτόμαστε συνέχεια το χαζό κοτόπουλο από, το... από τη Μωάνα. Ναι, ναι. ή το, το γουρουνάκι. Ε, θέλω να πω. Ε, αυτά τα sidekicks που είναι τα υποχρεωτικά, τα standard sidekicks που έχει πάντα η Disney, ρε παιδί μου. Εκεί δούλευαν όλα. Δηλαδή, πραγματικά σε αυτήν την ταινία, ό,τι πήγα να κάνουν, του δούλεψε. Δηλαδή, ο χαρακτήρα του ροκ που είναι. Είναι που... φανταστικό ο χαρακτήρα. Φανταστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι και δεν Γενικά, είναι. Γενικά, επίση το voice acting είναι. Φανταστικό πάρα voice acting. Σε την ε, επίση, έχω ναι, επίση, να πω ότι δουλεύει και η μεταγλώτηση. Και στα δεν τραγούδια. το έχω δει ποτέ. Στα Vento, να Ποτέ, ποτέ δεν το, λοιπόν. το έχω δει το χαρά μου είναι το, η ελληνική μεταγλώτηση το, αυτό που τραγούδησες τώρα ε, τίποτα, είναι, όλα τα concept που έχει τα locations το, 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 πώς, η δράση είναι όλο μια πραγματικά φανταστική περιπέτεια είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία ταινία και να ξέρετε δεν σα νοιάζει άλλο να πω ότι το Song of the Ancestors <laughs> που είναι ουσιαστικά το Princess Song τη Moana. Ναι. Απλά πάντα υπεργύψει συνήθω το τραγουδάνε άλλη μια φορά με κάποιε παραλλαγέ. Ναι, ουσιαστικά ναι. είναι το Reprise, το reprise ναι. Ναι, του Moana. Mm -hmm. ε, είναι στο repeat από τότε δηλαδή oh, δεν έχω ναι. σταματήσει να το ακούω. Okay. Κάποιε φορέ τον χρόνο θα θυμηθώ ότι μου αρέσει πολύ και θα το έχω γιατί τρει μέρε και θα το ακούω. Ε, είναι φανταστικό. Γενικά πολλά θα μου συγκεκριμένη. Ναι, και να πω ότι εκείνη τη χρονιά επίση να πούμε ότι δεν είχε κερδίσει. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε κερδίσει αυτή την ταινία του Όσκαρ. Όχι, όχι, όχι. και γενικότερα δεν είχε κερδίσει ούτε τραγουδί, παρότι θυμάμαι ότι έπαιζε για πάρα πολύ καιρό το, το αφήγημα ότι. Αν το πάρει θα, ο Λένιμαν Μιράντα, γιατί θα έκανε το. Θα έκανε το Ιγκοτ. Και δεν το, πήρε γιατί. του έκατσε στραβή. Λαλαλαντ. Ήταν η χρονιά του Λαλαλαντ. Που κάπω. Ήταν λίγο αντιλάτη. Αλλιώ θα το είχε. πάρει, θα το είχε πάρει και το είχε τραγουδίσει και πάρα πολύ ωραία στα Όσκαρ ή Άουλη Κουέλιο. Ελπίζω να το λέω καλά μετά από το Σάββατο. Ναι. ναι. Αλλά anyways, εμ... Ο, οπότε ναι. Ε, νομίζω ωστόσο ότι εδώ πέρα, δηλαδή κάπω εδώ, ειδικά με το Μωάνα, μπαίνουμε σε μια υποπερίοδο που κάπω νομίζω ότι χαρακτηρίζει πολύ όλο αυτό το, Όλη αυτή τη σειρά ταινιών μέχρι και το σήμερα μέχρι και πριν το Wiz βασικά που κάπως είναι ταινίε που έχουν και δεν έχουν βίλεν. Δηλαδή, είναι λίγο αυτό το. Ε. Ναι. Τον μπερδεύω το Μωάνα. Όχι, δεν μπορεί να πει. Έχει... Μάλιστα για πολλού αυτό ήταν και χάντικα πιστεύω. Χάντικα, μπράβο. Ε, για μένα ε, όχι. Ούτε για δηλαδή, μένα. Αλλά καταλαβαίνω πολύ... ρε παιδί μου, αν αλλά... έχει μάθει κάτι, όντω το Μωάνα είναι λίγο. Αλλά... Δεν έχει, όχι, δεν έχει ξεκάθαρο. Δεν έχει με την παραδοσιακή έννοια του ότι είναι ένα παραδοσιακό τύπο που θέλει το κακό κάποιου. να το πω. Δεν mm. είναι... Και κάπω σε μια περίοδο που είναι, γίνουν πολλέ τέτοιε ταινίε. Δηλαδή και το Ράγια και το Ενκάντο. Δηλαδή είναι εξή που δεν. Ναι, είναι πιο εσωτερικό. Που είναι και δεν είναι. Πρόβλημα. Δεν έχουν βίλεν. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε στο Wish και είναι. Α, μπράβο, είχαν καιρό να κάνουν ένα βίλεν. Mm. Δεν είναι ότι α πούμε τώρα απόλαυσε κάτι τέτοιο. Γιατί generic. Βαρέθηκα κιόλα, θα το σου mm. πω. Αλλά ξέρει αυτό το. Α, ένα... ξέρει, ένα κακό τύπο, ρε παιδί μου. Ένα κουμάσι ρε παιδί μου. Λοιπόν, κακό... κακ... πώ να το πω. Είναι... <laughs> Σκέφτομαι πάντα. <laughs> είναι τύπο. Συμπαθήσει πιο πολλέ από αυτέ τι ταινίε, πολύ ωραίες, Η μάνα ξέρω εγώ, αλλά καμιά φορά θε απλά ένα παρανοϊκό τύπο που τραγουδάει στι φλόγε πόσο θέλει την, ε, την Εσμεράλτα. Πώ να το πω, δηλαδή, Το οποίο. Ανατριχιάζω και, Ντάξει. και στη σκέψη. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Το καλύτερο είναι εικόνικο αυτό το πράγμα. Έχει μείνει. Είναι τύπο από τις κορυφαίε στιγμέ τη Νικόλη είναι... Μέισον. Wow. Είναι δηλαδή ε, του Σκάρ στο Lion King. Είναι Scarlet, αυτά πολύ λέει, χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή, βέβαια. είναι κάτι το οποίο ε, υπάρχει. Και δηλαδή. μπορώ να πω το ένα τραγούδι που πάντα θυμάμαι από το Tangled που έχει αυτό το έλλειμμα ε, ναι. στη μουσική του είναι το Mama Knows Best. Α, ναι, ναι. ναι. Που όντω είναι, είναι και πολύ διαφορετικό από το υπόλοιπο soundtrack και μένει αρκετά. Μένει αρκετά. Είναι και πολύ ωραία χορογραφημένο στην mm. ταινία. Και συνειδητοποιεί πόσο. Ξεφτυλισμένη είναι η μάνα τη. Δηλαδή. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, <laughs> αλλά. Και <laughs> Είναι απέσια, <laughs> άρα, παιδί μου. Οι άνθρωποι, η σφίνα μου είναι. <laughs> <laughs> είναι Γι' <μαλκισμένοι. laughs> <laughs> αυτό. Αυτό θα το καταλάβετε το αστείο <laughs> μόνο μα ακούτε πολύ καιρό. <laughs> <laughs> Τύπου δύο χρόνια τουλάχιστον πρέπει να μα ακούτε. <laughs> Τέλο πάντων. Εμ... Ναι. Και είμαστε δηλαδή πια, έχουμε τελειώσει μέχρι, είμαστε μέχρι και 2016 που είχε διπλό χτύπημα η Disney, είχε και το One και το Zootopia. Ε, ήταν μαζί δηλαδή στην κατηγορία. Άρα τελείω, το είχα είχε πάρει το Zootopia, τι λέω, ναι. Μπράβο. Ε, οπότε πάμε μετά, 18 με το Ralph Breaks the Internet. Ναι. Το sequel του κυρίου Ralph. Το οποίο, καπάκια με την επόμενη χρονιά βγαίνει το Frozen 2. Επίσης είναι κάτι, ένα καινούριο πράγμα, το οποίο κατακαιρούσε, επειδή το έχω αυτό το έλεγα από παλιότερα και γενικά οι άνθρωποι πολύ το κάνουν question αυτό που θα πω τώρα, αλλά πραγματικά η Disney, όταν μιλάμε για το κάνουν του animation, τα ναι. Disney classics που λέμε, κατά κανόνα δεν κάνει sequel, δεν έκανε ποτέ sequel. Όλα αυτά που θυμάμαι, δηλαδή τώρα πολλοί θα πούνε, ναι, τι λες, to θυμάμαι video. 100 sequel. Ναι, αυτά, μπράβο, αυτό που πει ο mm. Αυτά είναι straight to video, για το Disney Channel, για, mm. για το Disney Club το... Είναι για να με το Λίγο κλπ. Για να τα, τα franchise τους, να συνεχίσουν να πουλάνε κουκλάκια. Δεν θυμάστε ότι εγώ, όποιο όποιος yeah. μας έχει ακούσει τότε στην αναγέννηση της Disney, το επεισόδιο του Τράβα μου είχε αφήσει δύο, που για μένα είναι πριγκίπισσά μου. Yeah. Και πραγματικά εγώ είδα το, <laughs> το, 2, Μπήκε σπίτι μου. Και είναι από τα πιο άσχημα πράγματα. Είναι αλήθωρη στι περισσότερε σκηνέ. <laughs> Γελά. Είναι actually αλήθωρη. <laughs> είναι αλήθωρη. Φεύγει <laughs> το ένα τη μάτι από τη μία από την άλλη. <laughs> ναι, 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 ναι. Και επίση τι έχουν. Αλογόμενο. <laughs> How very dare you. <laughs> 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 ε, αν θε να το πα ρεαλιστικά, γιατί όντω δεν κατέληξε με τον Τζον Σμιθ. Και καλώ ο Τζον Σμιθ είναι αληθινή ζωή, την περνάει για 200 χρόνια. <laughs> <laughs> αλλά βάλει τον original. Από την πρώτη. Από την Από πρώτη. την πρώτη. πώ το λέγανε εκεί πέρα. Τι μου, κύριο με έναν κύριο Άγγλο τα έφτιαξε. Με έναν κύριο Άγγλο. Με έναν κύριο Άγγλο. Μη μου το. Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που κάνει, δηλαδή είναι δυνατόν. Σε έβαλα στο σπίτι μου και μου κάνει τέτοιο κακό. Σε δεν στο σπίτι, καθόλου, ταινία. Ταινία. Σε στο σπίτι μου ταινία. Θε έβαλα στο σπίτι μου εσένα βιντεοκασέτα <laughs> για να <laughs> μου κάνει αυτό <laughs> που λέει. Δεν μου κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ θυμά... Εσύ... το Lion King το. Με το... Ναι. το Lion King το μισό. <laughs> ναι. Έτσι λέγεται. Yeah. Είναι το... Που είναι ουσιαστικά το Lion King απλά είναι από το point of view του Τιμόρ και του Πούμπα. Ναι. <laughs> <laughs> Αυτό είναι ωραίο να Είναι Αυτό είναι χαριτωμένο. Όχι ναι, ναι, ναι. και το King το 2 που είναι με την κόρη πια του Σίμπα και τη Νάλα. Και αυτό είναι οκ. Okay, απλά είναι πολύ, είναι πολύ κακό το animation. Φαίνεται έχει πολύ λιγότερα frames, mm. είναι πολύ δυσκίνητο. Αλλά ναι. το story είναι εκεί. Το story είναι σίγουρα εκεί. Ε, εγώ θυμάμαι... Αυτό που είχα δει εγώ πιο πολύ ήταν η επιστροφή του Τζαφάρ που ήταν πολύ... Αυτό ήταν νομίζω... Το έχω, ήταν κο, πολύ, το έχω αγορασμένο ήταν αυτό. Κι εγώ, ναι. Έτσι. Εγώ, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ε, το οποίο επίση actually μ' άρεσε. σαν υπόθεση και τα λοιπά, το θυμάμαι, ήταν μια χαρά. Απλά πραγματικά αυτό που λε για το, για, το. για, την προχειρότητα, α πούμε. Είναι <laughs> και Υπά... τζαφάρ, λίγο αλήθεια. Υπάρχουν, υπάρχουν σκηνέ που φεύγουν γραμμέ, λείπουν χρώματα. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να βλέπει μια σκηνή και να είναι. Τζετ, ωραίο πράγμα, ξέρω εγώ. Και γυρνάει, ξέρω εγώ, τύπου η λήψη. Που είναι τύπου στον ίδιο χώρο και απλά γυρνάει η λήψη. Και <laughs> τύπου <laughs> είναι ένα άδειο τείχο και με κάτι γραμμέ. Δηλαδή, <Δεθυν> αυτό θέλω να πω. Τα βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο πράγμα. Δεν, <σταστά> <στά> είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εδώ για να αμφισβητήσω λοιπόν το take σου. Γιατί κατάλαβα, είπες ότι αμφισβητήθηκε. Α, Έχει, δεν, αμφισβητήθηκε. αμφισβητήθηκε. <στά> δεν μπορώ να μιλήσω. Αν κατά καιρού. Το take είναι αραίτημα, ότι αυτό που πάντα έκανε η Disney σαν sequel ήταν απλά να κάνει άλλε ταινίε σαν αυτή που είχε επιτυχία. Ναι. Σωστό. Ότι αυτό, ίδια το... αυτό, Ή Πάμε με αυτό που αυτό, άρεσε τελευταία φορά. Ναι, το sequel του... τη μικρή γοργόνα είναι το Αλαντίν. Πώ να το πω. Δεν... Κατα... Mm -hmm. Ότι αυτή είναι η λογική με την οποία λειτουργούσαν. Είχαν κάποια sequel, αλλά λίγα. Το Μπέρναρ και Μπιάνκα ή το του άλλου Δηλαδή, ανθρώπου μπορούν να, να αλλά... Υποτιμημένα. Νιώθω ναι. τα ποντικάκια. Είναι υποτιμημένα και, και groundbreaking λες. σε τεχνική το sequel κιόλα. Δεν το συζητώ. Έτσι, το... Οπότε, ναι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα κάπω και εδώ πέρα μπαίνουμε σε μια φάση mm. που είναι back to back. Έχουν, δηλαδή, είναι, ότι, λοιπόν, είναι, είναι πια νέα λογική. Δηλαδή, δεν είναι η λογική που είχαν στα 90s που ήταν τύπου Φέρτε άλλα κόνσεπτ, φέρτε θα, νέα θέατρο και παράσταση. Νέα θέατρο. Δηλαδή, mm. Ήταν ok. Πάμε. Λοιπόν, Και αυτό, αυτό μα... συμβαίνει πότε όταν χαίρομαι που το ανέφερε αυτό uh -huh. ε, γιατί μπορεί να το ξέχναγα όταν η Pixar ανακοινώνει την ίδια περίοδο uh -huh. ότι εμείς Τελειώνω από τα sequel. Δεν το τήρησε. Δεν το τήρησε, αλλά. Είχαν πει τότε ότι μα μένει το επόμενο το Story. Mm. Αυτό που εν τέλει εμεί είδαμε, το 4. 4. Ε, αλλά ότι μετά το Toy Story 4 δεν θα έχουμε mm. ξανά sequel. Να ξέρετε, θα έχουμε το Story 5. <laughs> αλλά θέλω να σου πω <laughs> ότι. Τότε ήταν μεγάλο thing. Δηλαδή, ήταν παντού όλε ήταν το, Η επίσημη τοποθέτηση τη πίξα πια είναι ότι. Κοιτάξτε, κάναμε κάποια δεν σας έχουν αρέσει, κατά βάση. Ναι. We got the message, με εξαίρεση το Toy Story που το ολοκληρώνουμε, ε, ε, γιατί ένιωσαν ότι κάπως προδίδουν το DNA τους κι αυτοί... Yeah. Ε, ...που είχαν λιγότερους... Ε, πώς το πω, αυτοί ξεκίνησαν με ένα franchise με συνέχεια στο Toy Story. Θέλω να σου πω... Αυτοί όμω το βλέπαν πιο βαρέω. Ότι άγμοραια αναλωθήκαμε λίγο στα σιγουράκια με τα yeah. Cars και όλα αυτά. Και κάπω ξεχάσαμε ότι θέλουμε να έχουμε πρωτότυπε ιστορίε, ε, νέου χαρακτήρε, νέε τεχνικέ κτλ. Οπότε αυτό. Ε, και την ίδια περίοδο που αυτοί ανακοινώνουν mm. αυτό, η Disney σου έχει δύο. σου έχει δύο sequel. Η Disney έρχεται και σου λέει: Κοίταξε να δει. Λέει ότι και Ναι, μετά από 15 χρόνια αβεβαιότητα τέλο πάντων. Με πυροτεχνήματα, με τον άλλο και τα λοιπά. Είχαμε δύο back-to-back -back genuine επιτυχίε. Ναι. Break, break. Ρακολάκι, Ρακολάκι, τα αγοράκια. Δύο, ναι, ναι, ναι. Και το Frozen, τα κόττια. Τα πιάσαμε όλα. Τε, αυτό θέλαμε. Εδώ είμαστε. Εκεί. Δεν το χάλα... mm. ε, Δεν δε χάνουμε. Σύγκουλ mm και -hmm. -like mm -hmm. στα δύο. Και βγαίνει σύγκουλ και -like στα δύο. Back-to-back. -back. Ε, όπου <laughs> το Ralph Breaks the internet γελάω γιατί θυμάμαι τη συζήτησή μα για τα reparations το 19, για το Frozen, για το frozen 2. το Να έρθουμε εκεί. <laughs> τι κλείνει η ταινία. <laughs> Μάλλον, όχι, δεν θα, το, δεν θα, το, πω από τώρα. <laughs> Πε μου για το Ρέκι την Αλφρέα, αγάπη μου. Πάω σε <laughs> ε, όχι, τι πάω. <τυμά>, το Ralph Breaks <laughs> the Internet είναι ένα sequel που μου αρέσει. Και εμένα. Το οποίο δεν θυμάμαι τρομερά πολύ. Ούτε αλλά... εγώ. Αυτό, αλλά είναι μια χαρά. είναι μια χαρά. Το οποίο σημαίνει χαρά. πάρα πολλά sequel εκείνη τη περίοδου. <laughs> με πάρα πολλέ. και με το Ralph Breaks <laughs> 2, <laughs> πώ να το πω. Είναι... Μπράβο. Αυτό θα σκεφτεί κανεί αμέσω. Ναι, ναι, το οποίο όσε φορέ έχω προσπαθήσει να και συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό, πάντα καταλήγω στο ωραία ταινία και υποτιμημένη και περίεργη. Αλλά πάντα ξέρεις, καταλήγει κάπω να ξεκλιστράει από τη μνήμη μου. Είναι, αυτό το... Είναι αυτή η φάση. Ε... Ωραία. Και το... έχουμε. Τώρα το... <laughs> Έχει και τη φανταστική <laughs> στιγμή με, τη... με το τραγούδι. Με τη... Α, εδώ να μιλήσουμε για πώς θα το πω, για Disney Co. fan service και oh. πώ το λένε, να τιμήσουμε το παρελθόν μα με τη σκηνή με τι ε, με, τις casual, ναι. με τα casual outfits. Αυτό δεν. Θα σου πω, το 18 πριν δω άλλε 37.000 ταινίε τη Marvel με 70 συνδέσει κτλ. Θυμάμαι να μην με ενοχλούσε. Δηλαδή, Ούτε με ενοχλούσε, Ένιωσα μια εταιρεία, αλλά δεν ήταν τόσο έντονη όσο πια όταν είδα α πούμε το Avengers Endgame και μου είχαν όλου του γενικού χαρακτήρε σε ένα power moment Καλά, όχι, όχι, είναι άλλο πράγμα Κατάλαβα ναι, όμως τι εννοώ. Ναι, 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 όχι, δεν... Ήταν πιο... ήταν Δεν έκανε τέτοιο πράγμα, ήταν cute γιατί αφορούσε κυρίως τη Βανέλοπη, δηλαδή μετά έχει και το τραγούδι της, δηλαδή ήταν κάπως για αυτήν ήταν, κάπως για τη θέση, ότι, έψαχνα, ότι ένιωθα αυτή χαλασμένη και έπισε θέση στον κόσμο, δηλαδή κάπως ήταν αυτό το concept, δεν ήταν το α, α κάνουμε τώρα μόστρα, ήταν αυτό το πράγμα. Και επίση η ταινία είχε ένα γενικότερο disdain για, το, για την ιντερνετική κακοφωνία του σήμερα, οπότε κάπως μέσα σε όλο αυτό το πράγμα δεν ένιωσα ότι δεν ότι ήταν το. Πώ το λέγανε επειδή με αυτό, με, το... με το Ryan Reynolds όταν μια προπέρση στην ταινία. Αχ, Παναγία μου. Six Underground. Όχι, ρε. Ναι, Ποιο? Όχι, ναι, Ένα free guy, free fall. Πώς το Α, λένε, free ένα... guy. Ναι, free ναι, guy. Ναι, αυτό δεν ότι είναι τέτοιο πράγμα που είναι απλά κάνουμε <laughs> μια ταινία που θα είναι για, τις όλ... <laughs> θα είναι για όλε τι ταινίε. Ναι. <laughs> το Six Underground, όχι. <laughs> το Free Guy Free Fall. <laughs> ναι, μάλλον, αλλά δεν είχε και. Μια... την επόμενη χρονιά δεν είχε ο άλλη, άλλη μία στο τέτοι, Netflix είναι ένα παιδάκι που τον καλεί από το διάστημα ε, κατά λάθο. Ε, ε, είναι ήρωας και... The, the Cutty Project, δεν really προ... προ... από αυτά τα... <laughs> <laughs> yeah, δηλαδή. Αματικά απλά γελά γιατί είναι <laughs> τρεις αναφορές του Ράρα, δεν θυμόμαστε κανένα από τα τρία κανονικά, είναι ψιλοίδια δηλαδή. Όχι, Six Underground Innocent, εγώ αυτό θα πω, δηλαδή... Ε, Γκίλ και για πολλά άλλα πράγματα, αλλά ναι, είναι ναι, ναι, σε μια ναι, ναι, συγκεκριμένη ναι, ναι. που συζητάμε τώρα. Ε, Λέω. Αλλά ναι, όχι αυτό ε, το, το πράγμα. Στο point σου όμω, ναι, ναι, ναι. είναι μια γλυκιά ταινία σκηνή, συγγνώμη, αυτή με τι πριγκίπσε. Ναι. Θυμάμαι την είχαν τη Ζάρι, είχαμε. Νομίζω ότι μπορεί να είχα κάνει και άρθρο. Είχαν βγάλει μια φωτογραφία, ένα πρόμο mm. στυλ πριν την ταινία ότι α... Και σα έχουμε εδώ! Και δεν σπαθίσω, Ουύ, υποκαχώντα! Και το λέω γιατί, όχι επειδή είναι μόνο η μου, αλλά γιατί εντάξει, δεν θεωρείται πολύ την ρεκ ταινία τη καθόλου πια, οπότε δεν έχει μέρτ υποκαχώντα, δεν έχει. Γενικά η Disney είναι λίγο σε φάση. Α, τη θυμάστε αυτή την ταινία! Σα αρέσει ακόμα, Ε, τι κρίμα! Δεν μα νοιάζει. Γιατί τα φάμε ξύλο, ρε παιδί μου, οπότε και πάντα τη στερούμε. Θυμάμαι ότι ψάχνοντα τι 70 φορέ που έχω Κατα... Πάει τελικά στην Disneyland και τα λοιπά. Πάντα είμαι... Πάω... Πόσα, Πόσα μαγαζιά έχει αυτή η Disneyland, 7 θα πω και στα 7 να βρω κάτι για την ποκαχόντα. Ξανά, ξανά, χρονιά μετά τη χρονιά και θυμάμαι το μόνο πράγμα που είχα βρει. <laughs> τη δεύτερη νομίζω φορά ήταν ένα κουτί για μπισκότα. Ναι. Το πήρα, τσίγκε. Πολύ ωραίο είναι, ναι, πολύ ωραίο Με χρώματα είναι. απ' έξω. Με την... Ναι, την Pocahontas ναι. είναι έτσι ωραία. Το πήρα, είναι ναι. στο πατρικό μου. Και είναι το ένα πράγμα που πρέπει ποτέ να χαρίσω, Γιατί? Γιατί δεν το ξαναβρω. Δεν, το υπα... ξαναβή, δεν γίνε, υπάρχει. Τελείωσε. Ε, Λιώσαμε, δεν υπάρχει. Νιώθω, τίποτα. Είμαστε, νιώθω ότι είμαστε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το podcast για να μπορέσω να, να πω κάτι. Yeah. Ξεσ... <laughs> Τι που ποιον έχει απόλαυση την πάει, Αλλά τέλο πάντων, ένα mobile game που παίζω. <laughs> 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 ναι. ε, ναι. που είναι τύπου συλλέγει ήρωε. Του συλλέγει χαρακτήρε τη Disney. Disney Magic Kingdom, Δηλαδή δεν έχει σημασία. Mm -hmm. ε, απλά είναι αστείο τώρα αυτό που λε. Γιατί. Ε, έχουν όλε τι συλλογέ με τι βασικέ ταινίε, του ήρωε, το ένα το άλλο κτλ. Και, τα λοιπά και συνεχώ προχωρώντα προσθέτουν πράγματα. Προσθέτουν, δηλαδή, ξέρεις, πλέον από, υπάρχουν ταινίε που έχουν τύπου 12 χαρακτήρε. Δηλαδή, τύπου, μαζεύουν. Γιατί νιώθω ότι μου το έχει πει ξανά αυτό. Δεν αποκλείεται. Ναι. Ε, την την Καημένη, τυ, το, το, βάλαν σε κάποια φάση τέλο πάντων. <laughs> δεν το έχουν ξαναγγίξει ποτέ, δεν έχουν προσθέσει τίποτα. Είναι, απλά είναι και τα δύο ζωάκια. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι απλά. Τέλο πάντων, το βάλαμε και αυτό. <laughs> Και εντάξει, τα μην, δεν θα. Πηγαίνουν για πίσω, φουσκώνουν, προσθέτουν τέταρτο χαρακτήρε, κάτι περαστικού. Που καχώντα δεν αγγίζεται. Αυτό νιώθω ότι είναι η γενικότερη Ιταλική προσέγγιση αυτή. Είναι είναι αυτό το. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει γι' αυτό. Και σε άλλα νέα. Δηλαδή τώρα αυτό τον καιρό. Ρε παιδιά, έχει πολύ μεγάλο. Α τώρα ήταν τα 100 χρόνια. Και έτυχε και πήγα στη Euro Disney για να καλύψω το ε, Guardians of the Galaxy. Οπότε είχα άλλη ευκαιρία. Δεν είχα πάει και ποτέ στη Euro Disney ποτέ. Ναι. Δεν είχα γνώμη. Oh. Λέω, α, μπορεί εδώ ναι. να βρω κάτι. Ναι. Παιδιά, επειδή είναι και τα 100 χρόνια, έχουν βγάλει, είχαν βγάλει πούμε, το Μάιο που πήγα, ε, απίστευτα πράγματα για 100.000 ταινίε. Γιατί όταν πρωτοπήγα σε Disneyland δεν είχε ούτε το Lion King πολλά. Ναι. Δηλαδή είχε πολλά πλάσει. Okay. Ό,τι είσαι σε ζώο το φτιάχνουν σε ένα άλλο τρένο Ναι, ναι, ναι. Που είναι το εύκολο. Αλλά κατά τα άλλα δεν έβρισκε. Okay. Χαμό με Lion King. Χαμό με Lilo και Stitch. Χαμό με Bambi. Ήταν παντού. <laughs> Παλιά καινούρια <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> το, το, Jungle Book. Τ δεν υπήρχε ταινία που να μην υπάρχει. Κάπω με κάποιο τρόπο. Ο Ηρακλή ξανά με φούτερ που δεν είχαν τίποτα. Υποκαχώντα. Πουθενά. Δεν έβρισκα ούτε πλάση του μήκο καν που πάντα έχουν. Δηλαδή και είναι μέσα σε Σα βλέπουμε. Pαιδιά, <laughs> παιδιά, να σου πω κάτι. Αλήθεια, βγάλτε ένα σετ κυρομπογιέ και πείτε το. <laughs> το Colors of the Wind. <laughs> Κάτι. Ε, μου, δηλαδή, είναι πόσο είναι πιο ακίνδυνο γίνεται, πώ θα το πούμε, δηλαδή. Ναι, φοβερό. Τέλο πάντων, μετά από αυτό το, το τραύμα που σα πέταξα πάνω σα, είδα είδα του φράλε ένα μήνυμα για του ηχθεί ή με ηχθεί, ναι. που έλεγα ότι είμαστε και καλά οι άνθρωποι που ξαφνικά εκεί που τρώ πίνει μαζί ναι. μα οτιδήποτε, ξαφνικά σου κάνω ένα τρόμα, που ξαφνικά πράγμα. <laughs> αυτό ήταν, ε. Και εσύ τι άλλα, είχα... άλλα. Λοιπόν, εγώ άκουσα να δει υποκαχώντα. <laughs> <laughs> λοιπόν και φτάνουμε στο Frozen 2 το 19 uh, Και βλέπω Με αυτή αυτή τα ταινία, ταινία, <laughs> ναι, μα, Λοιπόν ταινία ε, μου άρεσε ε, Εμένα προσωπικά μου άρεσε Και αρκετά θα πω για μένα και αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία των περίεργων sequel που είναι όλα κάπως πολύ περίεργα. Είμαι σε φάση ξέρεις, που είναι αυτό το. Δεν χρειαζόταν να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά μπράβο που το κάνατε. Ναι, δεν κάπως είναι, και... είναι ξεχασμένα λίγο κιόλα. ξεχασμένα, όλα. αλλά έχουν και ένα ενδιαφέρον αυτό. Έχουν ενδιαφέρον, ναι, έχ... όχι, είναι περίεργη. Και είναι. εδώ αυτή η στιγμή που θα πω ότι ε, το τραγούδι τη, τη Έλσα, στο sequel, το Into the Unknown. Mm -hmm. Και δεν το λέω για hot take, δεν ήξερα ότι είναι το κατάλογο στην πορεία. Ναι, το ναι. θεωρώ ειλικρινά καλύτερο από το Let It Go. Okay, ναι. Και καλύτερα τραγουδισμένο. Ναι. Αυτά. Ε, και τώρα βλέπουμε την ταινία. Και είναι εξαφή η αλληγορία αυτό που λέει ο Θοδωρή για τα «reparations» που λέμε τόση ώρα. Εννοούμε για τι ε, ε που διεκδικεί η μαύρη κοινότητα, η mm. οι Αφροαμερικανοί, ε, στις στι Ηνωμένε Πολιτείε για ό,τι πέρασαν οι άνθρωποι, ναι. οι σκλαβιέ κλπ. Αυτά λέγονται reparations. Οπότε και όλη η ταινία, άμα την ξαναδεί, α πούμε τώρα, έχοντα το νου αυτό, δεν νιώθετε ότι <laughs> είναι. Δηλαδή, κάπως κάπω γι' αυτό. Είναι κάπως γι' ναι. αυτό η ταινία. Και θυμάμαι, νομίζω ότι τότε μιλούσαμε για το. Είχαμε κάνει μια σύνδεση με το Kung Fu Πάντα. Που ένα από τα sequel. <laughs> που ένα από τα sequel επίση είχε να κάνει με κάποια γενοκτονία. Κάτι δηλαδή είναι. τα βλέψει αυτά και λε. Νιώθω ότι καταλαβαίνω τι πάτε να κάνετε. Και αλλά κάτω, δεν... μπράβο με έναν τρόπο. Ναι, αλλά... που είναι αυτό αυτό, χωρίς... ναι, αυτό το. Μάλλον δεν έχω καταλάβει καλά. Γιατί μου φαίνεται ότι εγώ το διαβάζω αυτό σαν αλληγορία για το τάδε πράγμα. <laughs> δεν μπορεί <laughs> να είναι. <laughs> okay. Κι όμως, okay. να όμως, ναι, ναι, είναι. Okay. Τα reparations είναι πλέον confirmed ότι υπήρχε αυτή η πάντων διάθεση από πίσω. Μετά από μήνε και αυτά. Υπόθηκε και από του συντελεστέ ότι. Ανυπομονώ για το Frozen 3. <laughs> Εντάξει, <Άκτε>, ναι, <laughs> ναι. Τερίεργος. Το Frozen 3 δεν ξέρω κι εγώ τι. Για να δούμε τι θα αγγίξει ναι. το Frozen, Που έχει ανακοινωθεί, by the way. Έχει ε... ανακοινωθεί και πλέον φτάνουμε στην εντελώ ύστερη φάση που έχουμε το Encanto το 21. Το, το... Strange World το 22. Όχι, ρε, κάτσε, το... Τι? Ναι, σωστά, αλλά έχουμε και το Raya The Last Dragon το 21 επίση. Μπράβο, ναι, συγγνώμη. Το... Δεν είναι ότι είναι ακριβώ μπροστά μου γραμμένο αυτή τη στιγμή. Ναι, λέει, όχι, όχι, το, προσ... δεν, το προσπέρασε Είναι ναι, ναι, <laughs> ακριβώ μπροστά μου. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, το Ράγια λοιπόν και το Encanto μαζί την ίδια χρονιά. Το Strange World, το... Ε, πέρσι και τώρα το Wish. Και θυμάμαι, Ήπονα... γιατί η Ράγια ήμουν mm. ενθουσιασμένη, mm. γιατί ε, βλέπα, πάντα, τα graphics και το concept, κάπως μου θύμιζε Avatar The Last Airbender. Τα στοιχεία ναι, 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 και όλα αυτά. Ναι, 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 τα μ' αρέσουν, μ' αρέσει πάντα εμένα αυτό το πράγμα να υπάρχει, ναι. κάπως. Ε, ξέρεις, πώς έχουν άλλοι τους κοιτώνες του Hogwarts. Μ' αρέσει να μας χωρίζουν με Στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πού είναι το ωραίο. Κάπως μ' αρέσει. ναι, ναι, κάπως απηχεί σε εμένα αυτό το πράγμα. Και ήταν. Είχε και στοιχεία, υποτίθεται. <στοιχεία> 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 Μάλλον υποτίθεται ότι είχαν πάρει κάποια μαθήματα από τη Μωάνα, πράγματα που είχαν πετύχει και θέλανε να είναι στην ίδια λογική. Το ξέραμε αυτό. Δηλαδή, θα είναι ότι η Μωάνα είναι πολύ μεγάλη επιρροή τη ταινία. Τέλεια λέω. Mm. Α πούμε. Θέλω εδώ να βάλω και ένα disclaimer βέβαια ότι ήμασταν σε βαθύ ακόμα τότε COVID mm. και δεν, δεν αισθανόμουν το ίδιο με το σινεμά με τον τρόπο που είχε καταλήξει να είναι τότε, δηλαδή με το γεγονό ότι τα στούντιο ξαφνικά αδειάζανε mm. ε, το, τις ταινίε τους online και τους πω, τον, για όποιον τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα υπήρχε ένας φόβος, με κάπως, κάπως μου ήταν δυσάρεστο εμένα, εμένα, όλη αυτή η περίοδος και ίσως το αναφέρω και μόνο γιατί ε, μπορεί να επηρέασε αυτό το γεγονό ότι Ένιωθα, ένιωσα με το ράγια ότι ήταν κάπω unfinished μέσα μου. Δηλαδή, δεν, ενώ πέρασα ωραία, σε αντίθεση με άλλα που έχουμε αναφέρει ήδη, yeah. όπω το Wish, που δεν είμαι και σίγουρη ότι πέρασα και ιδιαίτερα καλά. Yeah. Με το, με το ράγια, μια, χα... μια χαρά. Και γέλασα. Ναι, μια χαρά περιπέτεια και τα λοιπά. Κάπω την ένιωσα την ίδια τη ράγια, την ένιωθα κάπω. Δεν ένιωθα πολλά layers στο mm. χαρακτήρα τη. Και έχει πλάκα γιατί, α πούμε, πολλέ φορέ λένε για τις παλιότερες πριγκίψεις της Disney ότι δεν έχουν ίσως τόσο agency, τόσα επίπεδα κτλ. τα Δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν είναι όλες τρεις διάστατες και δεν ξέρω, εφτά διαστάσεις, αλλά ε, νιώθω ότι τη Ράγια τη γράψανε αρκετά μονόπαντα. Mm. Ήταν αρκετά ο ένας τόνος, ο δικός τόνο, τόνος, ένας σε αυτή την ταινία και κάπως με ξένησε αυτό, περίμενα παραπάνω. Ε, Ωραίο το animation, μ' άρεσε πάρα πολύ η χαρακτήρα, ο χαρακτήρας τη Δράκενας, αυτό ήταν για μένα ναι, το highlight, ναι, ναι, ναι. ήταν η Δράκενα στο το Last Ισχύ. Dragon του τίτλου. Ισχύ. Ε, Ισχύ. Και καλό voice acting από Κουαφίνα ήταν έτσι. Ήταν αστείο ρε παιδί με αυτό το πράγμα, όντως. Αλλά με το ράγια ήμουνα... Ίσως επειδή είχα και hype ταυτόχρονα όμω, ότι αχ δεν περνάω καλά με τη φάση του σινεμά τελευταία, μήπως το ράγια με αυτό. Ε, ναι. Κάπως είναι σαν φλάτ μέσα. Αυτό είναι μια ταινία που γιατί δεν την πολύ θυμάμαι. Κάπως έχει, δηλαδή μου έχουν μείνει πολύ συγκεκριμένα με πράγματα. αλλά... Υπάρχει λόγος που δεν την πολύ θυμάσαι. Ναι. Mm. Ε, αλλά αλλά ακόμα και που ήταν κάνατος, επίσης, δεν κάνω το επίση με το που να το πούμε και <συσκή> αυτό. Εγώ, δηλαδή κάπως <συσκή> δεν. Mm. Το έχει... Αυτό ε, είναι η μεγάλη ας πούμε, επιτυχία τη ε, Disney σε όλη αυτή την streaming era των animation, πολύ μεγάλη, όχι μεγάλη. Ε, ήταν εμ... μεγα... δηλαδή είχε γίνει και θέμα τότε με το τραγούδι, θυμάστε. που το... είχαν στείλει το λάθο τραγούδι στα Oscar ε, Ναι, στείλαν το λάθο τραγούδι στα Oscar ε, όλοι ναι. ήταν σε φάση. Μα γιατί δεν έχει πάει το viral τραγούδι, γιατί δεν είναι αυτό και είναι το άλλο η μπαλαντοτέτια. Ναι, γιατί δεν το βάλα το στούντιο. Δεν κατάλαβα ναι. ότι θα, θέλα... θα σα άρεσε το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα ότι θα σα άρεσε το. Ήταν τρελό calculation και έτσι δεν <laughs> ναι. πήραν και το Όσκαρ. Θα το είχαν πάρει σίγουρα. Ήταν το πιο streamed τραγούδι. Τη χρονιά τραγούδι του Ενκάτο. Ε, ναι, ναι, και ούτε και εμένα με είχε τρελάνει. Ναι, δεν και ναι. δεν είμαι 100%, 100 σίγουρη γιατί. Δηλαδή, έχει κάποια πράγματα. Εμένα πάλι ξελοφλά μου... Εμένα πιστεύω. μου φαίνεται πολύ. αυτό που αναφέραμε πριν, ότι εξή δεν υπάρχει Βίλεν, κάπω εδώ πέρα, μου φαίνεται πολύ. κάπω. τι απουσία. Ναι. Κάπω δεν έχει τίποτα, ρε παιδί μου, η ταινία. Κάπω δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή. Έχει, δεν έχει πολύ σοβαρό challenge. Κάπω δεν. Ε, δεν, δεν νιώθω ότι βλέπω κάτι. Πώ να το πω, Δεν. Mm. Αυτό. Απλά εμένα η πορεία μου είναι. Γιατί και εγώ δεν έχω κάνει αυτή τη σκέψη. Ότι. Δεν μα ενδιαφέρει. Και λέω μήπω εγώ είμαι το πρόβλημα, δηλαδή. Ναι. Δεν μα ενδιαφέρει. Να μην υπάρχει απαραίτητα βίλαννα, αλλά μπορεί. Πώ να πω, Να υπάρχει ένα πρόβλημα εσωτερικά στον ήρωα που αυτό είναι ένα που πρέπει να το ξεπεράσει. Σωστό, σωστό. Ναι, όχι. Θε κάτι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που γενικά δεν το έχουμε τι live action σειρέ, α πούμε. Δεν χρειάζονται και σωνικά κάποιον να κάνει χάρ, χάρ, χάρ. Ανάλογα τη σειρά, <συσοφίλιο> βέβαια. Έτσι, <συσοφίλιο> στο 24, ναι, ήθελα βίλεν. <συσοφίλιο> ναι, ναι. Αλλά σε όχι. κάτι άλλο δεν Ήσοφίλιο, θέλω. Δεν ταυτόχρονα και η Pixar είχε βγάλει πολλέ ταινίε που επίση δεν είχαν βίλεν και δεν είχα πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, το, το, Λούκα το λατρεύω για παράδειγμα. Το Turning Red επίση, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε. Και αυτό ήταν ένα αντίστοιχο πράγμα που το, πέρα... το κάνει πολύ καλά το δεν έχω βίλεν. ναι, <laughs> αλλά εκεί όμω δουλεύει πάρα πολύ καλά με την ηρωίδα. Mm. Δηλαδή εκεί πέρα πασχίζει, πώ να το πω. Δηλαδή έχει αγωνία, υδρώνει. Και ε... επίση κάπω ένιωσα στο τέλο του Encanto που υπάρχει όλη αυτή τέλος πάντων, η επανασύνδεση ψυχολογική με την προηγούμενη γενιά γυναικών. Mm -hmm. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην ηρωίδα, ναι. ότι υπάρχει μια αποσύνδεση εκεί πέρα και πολλέ απαιτήσει είναι το παιδί που δεν είναι το παιδί θαύμα, δεν έχει κάποια δύναμη κτλ. Και, mm. και, τελικά είπα, έχει και τελικά, τε, 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 όλο αυτό που γίνεται. Νιώθω ότι κάπω η γιαγιά. Η γιαγιά δεν ήταν, <σοίλισμα> ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Κάπω τη σκαπουλάρει λίγο oh, εύκολα. Oh, καλά, 100%. Και... 100%. γενικά η οικογένεια καθόλου είναι ο ε, σε αυτή την ταινία <σοίλισμα> ναι. και εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα και με το πώ. Και ένιωθα πολύ ε, άσχημα ε, στο τέλο. Αγκαλιασμένη στο τέλο. Λίγο, λίγο. Ναι, δεν είναι να στο δείξει αγκαλιασμένοι στο τέλο. Είναι το πο... τι θα χρειαστεί να γίνει μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και νιώθω ότι δεν το κέρδισαν. Ναι, ούτε εγώ. Ναι, οι, ναι, οι προγόντε δεν το, δεν, το, δεν το κέρδισαν. Και ένιωσα πάρα πολύ άβολα mm. με αυτό το resolution. Ναι. Δεν με πείσε καθόλου. Και εν τέλει τώρα είδε που το συζητάμε, μπορεί να είναι και αυτό το πρόβλημα. Όμω <laughs> στο τέλο, <laughs> δηλαδή. Όχι, 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 δεν έχει βίλεν και αυτό που είναι υποτίθεται το κακό ταινία, μου το προσπερνά στο σπίτι μου. Κάνει τη κάπω. Οπότε κάπω γιατί βλέπουμε. Γιατί είμαστε γιατί, εδώ. Γιατί είμαστε εδώ κάπω, ναι. Ε, οπότε ναι, είναι αυτό. Και φτάνουμε στο Strange Και φτάνουμε στο World. Και μετά το Strange που θα μπορούν, που δεν το θα πέρσει. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτήν την ταινία. Προγραμματικά, σαν να μην έχω δει. Είναι τίποτα. απίστευτο. Θυμάμαι τίποτα από αυτήν την ταινία. Είναι, ε... φοβερό. <laughs> είναι απίστευτο. Είχαν, μπαίνουν κάπου, ρε, θυμάμαι. Μπαίνουν σε έναν κόσμο που είναι ζωντανό. Μπαίνουν κάπου, πολύ σωστά. <laughs> το, κρα, το κρατάμε αυτό. <laughs> Όχι, είναι... <laughs> ναι. ναι. Κάπου θυμάμαι ισχωρούν και είναι ο κόσμος ζωντανός. Ναι. Και κάτι είναι πρέπει ο... να πάρουν πίσω. Ο παράξενος κόσμος του τίτλου θα λέγαμε. Ναι. Αυτά. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ναι. Θυμάμαι, ότι... θυμάμαι, κατά κύριο λόγο αντρικού α... 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 χαρακτήρα. Το θυμάμαι αυτό. Δεν το λέω για κακό, κακό καν, απλά θυμάμαι Όχι, κάτι ναι. άντρε. Ε, στο πόστερ, ξέρω εγώ. Πιο απόπειρα πάλι, ξέρεις, Πάμε λίγο να δούμε μια περπετιούλα, λίγο ναι. πιο. Ξέρεις. Δεν έκανε η ταινία αυτή τίποτα στην ουσία. Δεν πέρασε και δεν άγγιξε. Ναι, δεν ναι. γενικότερα. Αυτό επίση δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά πώ έγινε. Δηλαδή δεν την προώθησαν κιόλα. Ε, αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν, ε, ναι. δεν. είναι ότι το προσπάθησαν και τελικά άδε μα βγήκε. Α πούμε το Marvel τώρα. Δεν του βγήκε ναι. τη, Marvel, αλλά είναι. Ένα πολύ διαφημισμένο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Το Strange World. Όχι, δεν θα δεν ότι υπάρχει. Θυμάμαι... Γενικά δεν το έχουν βρει αυτό το διάστημα όλο με το πώ. <laughs> δηλαδή από τότε, που, από τότε, που, βρήκαν την ευκολία του να το ξεφορτώσουμε στο Disney Plus. Μέσα στην πανδημία. Είναι, δηλαδή δεν βοηθάει σίγουρα. Γιατί δεν είναι, Έχουν δηλαδή... τη σιγουριά ότι εντάξει, 70 μέρε, 75. Ναι, άμα βάλει το θεατή στο τρεπάκι, ότι εντάξει, ο okay, κύριε, θα το χαζέψω τώρα αυτό το πράγμα όταν βγει. Δηλαδή και, και ναι. στα περιοριακά του δύο πρόβλημα έχουν. Αλλά... Δεν νιώθει ότι. Κάπως... δεν νιώθει ότι είναι. Δεν υπάρχει νιώθει να, να δηλαδή, πας. Και το ναι. κάνω στο Disney Plus έγινε επιτυχία. δηλαδή είναι. Κάπω δεν υπάρχει το. Ναι, τώρα το τρέχουμε τώρα στο σινεμά. Mm. Το Encanto βέβαια έχει τη δικαιολογία εισαγωγικά και του COVID μια άλλη συνθήκη, ναι. δηλαδή μου στην πανδημία. Το ναι. άλλο ήταν πέρυσι θα περίμενε κανεί να είναι πιο. Λοιπόν, ναι, ναι. δεν ήταν. Είχαν και μεγάλη χασούρα, δηλαδή χάσαν και 100 εκατομμύρια mm. Δεν είναι λίγα για animation. Για καμία ταινία δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι για animation. Ε, και φτάνουμε στο Wish, που είπαμε τι προβλήματα. Ναι, Είχε, ε, έχει, αυτό. που Ου. είναι τώρα στου σινεμάδε. Και να πάτε να το δείτε να μα πείτε τη γνώμη σα. Δηλαδή, θέλουμε να αποτρέψουμε από το να πάτε να δείτε το Wish. Είσαι, είσαι. αλλά. Έχει και ένα ενδιαφέρον ε, στυλ. Έχει. Δεν θα έλεγα το απόλυτα πετυχημένο, αλλά προσπαθούν να, το, προσπαθούν να έχουν, αν μη τι άλλο, μια οπτική, μια αισθητική αναφορά στο, λίγο στην, στην αίσθηση του δυσδιάστατου Νομίζω animation. ότι είναι πιο κοντά στο. Θυμάστε ένα short που είχε πάρει και ω. Κάτι το Paperman. Paper δεν είναι τόσο όμορφο, θα πω. Αυτό δεν πάνω είναι... σου πω ότι. Το, τότε επειδή είχαν πει. Επειδή ήταν, είναι ένα φανταστικό πράγμα, μπορείτε να το δείτε. Νομίζω μπορεί και να υπάρχει στο YouTube αυτή τη στιγμή, αλλά και το να μην paper υπάρχει. Το Paperman είναι το πιο όμορφο πράγμα για μένα που κάνει Disney. Είναι απίστευτα δηλαδή, όμορφο. Ή, οπότε η ερώτηση μετά ήταν: Ωραία, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αφού μπορείτε να συνδυάσετε το 2D με το 3D κατά αυτόν τον τρόπο, mm. γιατί δεν τα φτιάχνατε όλα έτσι. Και η απάντηση είναι ότι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σα άρεσε αυτό. Αυτό είναι ο στόχο. Απλά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε μεγάλο μήκο. Okay. Το Wish, γιατί δεν είχε πολλά χρόνια πια από το Paperman, ναι. πλησιάζει λίγο που αυτό ένα κάτι μου λέει ότι μάλλον κοντεύουν να φτάσουν σε ναι, αυτό ναι. το πράγμα, να, να μπορεί να γίνει σε, σε μακρά διάρκεια. Ναι. Ε, που είναι αυτό ουσιαστικά, είναι σαν να βλέπεις λίγο το, το 3D, το CG animation, είναι σαν να το βλέπεις λίγο ξεφουσκωμένο κάπως, mm. με λίγο έμφαση στις, στις γραμμές, mm -hmm. οπότε δίνει μια ψευδοαίσθηση ότι σε πάει λίγο προ τη λογική του, του δυσδιάστατου animation. Και θα πω επίση κιόλα, μια που λέμε και κάποια καλά, ότι. Αυτή η ροή, δυστυχώς δεν μπορεί να κουβαλήσει όλη την ταινία μαζί της, γιατί η ταινία γενικά είναι flat και whatever, ε, αυτά που είπαμε πριν, αλλά δεν είναι κακή η ροή τούτη, είναι καλή, ε, όχι, έχει και την Ψωστά. ωραία φωνή της Ariana DeBose και όντως την εκμεταλλεύονται πολύ τη φωνή της, ναι. Τα τη πολύ, είναι, και είναι και καλά τα κομμάτια. Ε, και ρε παιδί μου, πώς να πω, αν αυτό είναι ένα κριτήριο, ένα ωραίο animation πρότυπο ε, για τις μικρότερες ηλικίε. είναι πάρα πολύ εντάξει mm. η Αίσα. Ε, και πολύ ενδιαφέρον σχέδιο και πολύ ωραία διάθεση ναι. και προσπαθεί πάρα πολύ, το έχουμε πει ότι μας αρέσει οι χαρακτήρες, να προσπαθούν, να υπερπροσπαθούν ναι. φορές. Ναι, 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 ναι. Ε, ε, αλλά αυτά θα πω. Αυτά θα πω. Κοίτα, απλά αυτό έχει ενδιαφέρον. Παίρνει ότι ξέρει. Αυτή την εορταστική ταινία. Που... Ε, ενώ. Ε, στην προηγούμενη περίοδο είναι κάποιε ταινίε που είναι πετυχημένε. Αλλά με έναν τρόπο που ξέρει. να ψάχνουν να βρουν κάποια φόρμουλα. να, να, να μην υπάρχει ακριβώ μια φόρμουλα. Και κάπω όσο πάει να φερούν τη φόρμουλα. και να είναι. Αυτό το σημαίο, πούμε, στο να φτάνουν στο σημείο. στο εγκάντο να βλέπει να μην υπάρχει κόφλιγκ σχεδόν. Yeah. Σχεδόν. Το, το λέω πολύ. Ε, και κάπω εδώ πέρα ξέρει επιστρέφει με ένα. Ε, ξέρεις, σαν, στι... σαν ερωταστική, α ταινία, επιστρέφει με ένα. Επιστρέφει με έναν τρόπο που σαν να σου λέει ότι. Λοιπόν, ξέχνα το. Το έχω. Λοιπόν, αυτή είναι η φόρμουλα. Αυτέ είναι οι ιστορίε. Έτσι πάνε. Σε βαθμό που δεν υπάρχει ταινία στην εκεί μέσα. Αυτό και τελικά η εκτέλεση όμω δεν είναι καλή. Ναι. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Ε, αυτή η αποφασιστικότητα ας πούμε, με την οποία μα την παραδώσανε ω. Ως... λίγο, ξέρεις, και εδώ υπάρχουν οι τέσσερι πολύχρωμοι background χαρακτήρε. Εντάξει, αλλά ξεχάσατε να, να του βάλετε. Καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα πρέπει να υπάρχουν. Είναι τέσσερα περιγράμματα χαρακτήρα, το καταλαβαίνω το Πρέπει να ξεχάσετε του χαρακτήρε. Είναι <laughs> λίγο. <laughs> Μου <Μπορώ> αρέσει <να ξεχάσω laughs> αυτό το. Ε, και με χαλάει γιατί αυτό τώρα έγινε. Πάει, καταλάβατε. Δηλαδή, η ταινία και τα 100 χρόνια Disney θα είναι πάντα αυτή. Δεν μπορεί <laughs> να είναι ποτέ <laughs> άλλη. Ε, και είναι λίγο σπαστικό. Ε, Αλλιώ διαφορετικά θα ήταν απλά α πούμε ρε Θοδωρή, πώ λέμε για το Strange World, θα σου λέγανε ρε Θαδωρή, τη τι θυμάσαι τι, το Wish. Ε, δεν είναι πολύ καλό για την Disney. Εντάξει, ναι. whatever, όμω προχωράμε. προχωράμε. Αυτό είναι λίγο σταθμό. Ναι, εντάξει. Και επειδή είναι και επειδή παίρνει ας πούμε, αυτή τη θέση κάπω, γι' αυτό θέλαμε να το οριοθετήσουμε, να το να, ξέρω, δούμε λίγο από την αρχή αυτή τη περιόδου εντό εισαγωγικών μέχρι τώρα πώ έχει διακυμανθεί λίγο η κατάσταση. Στην οποία εγώ θα έλεγα τώρα έτσι που τα κοιτάω Λε. Θα έλεγα ότι Νούμερο ένα θα βάζα το Μωάννα mm -hmm. Θα βάζα νούμερο δύο Το Θα έλεγα το Rekid Ralf Ίσως ή το Tangled δεν είμαι σίγουρος mm -hmm. Εκεί πάντως παίζω Δηλαδή δύο τρία αυτά μου είναι mm -hmm. Και μετά δεν ξέρω Θα βάζα Ίσως το sequel του Rekid τράλφ Ίσως το Winnie the Pooh Αυτά είναι τα πέντε αγαπημένα μου το, το Winnie, άμα το μετράμε δηλαδή. Το μετράμε. Το βάλω καλέ. γιατί είναι πραγματικά πανέμορφο και τουλάχιστον. Λοιπόν. Αυτό. Αλλά με ξέρετε κανένα δυο, δεν θα λέγατε ότι είναι κακέ ταινίε. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι. Και το Raga μια χαρά είναι, και το, και το Frozen 2 μια χαρά είναι, και το Frozen επίση. Να δηλαδή... κάνω εγώ ένα top 5. Για να κάνε και εσύ ένα top 5. Λοιπόν, ε, το ένα μου εμένα είναι εύκολο είναι το Tangled. Ωραία. Βεβαίως. Το 2 είναι σίγουρα το Moana. Ε. Το 3 θα βάλω το Ρέκιντ Ραλφ. Uh -huh. Το 4 θα βάλω το Ζουτόπια. Ωραία. Και στο 5 θα βάλω το Winnie the Pooh, φίλε. Και εγώ. Yes. Αυτά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά okay. θέλω okay. να το πω, το, το Tangle για μένα είναι... Το είναι... Έχει απόσταση, ναι, Ωραία, το το, 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 ακούω. <laughs> όχι σου λέω, απλά το ακούω. Και σε επίπεδο σίγουρα αναλυτικό και τέτοιο, θα έλεγα ότι συμφωνώ ενδεχομένω. Mm. Είναι, είναι μια πιο απλή ταινία, μου δεν, δεν κάνει κάτι τόσο ας πούμε, ενδιαφέρον. Ε, είναι πολύ καλή φιλόδοξο, ταινία όμω, τελο πάντων. Αλλά μου, δε, αυτό mm. που κάνει, νιώθω ότι το κάνει. Δηλαδή, απλά ό,τι έχουν κάνει, έχουν πάρει να κάνουν, του έχει βγει ρε παιδί μου σε αυτήν την ταινία. Που καμιά φορά λε, ξυστεί. Ναι, περπατημένο αυτό ο δρόμο, αλλά κοίτα τι ωραία που το έχουν στρώσει όπως, δηλαδή... <laughs> αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. αυτό. Οπότε, πριν σα αφήσω για να πάω να ξαναβάλω το Song of the Ancestors, <laughs> <laughs> μα ακούτε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και φυσικά μα βρίσκεται στο Facebook Group Pop για τι δύσκολε ώρε.